Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένες. 9.36 centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Εδώ μαζί μας ο Δήμαρχος Καστοριά σήμερα. Κύριε Κορεντσίτη καλώς ήρθατε. Σα ευχαριστώ κύριε Νατσούλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σα. Σα ακούω λίγο ροβαχνιασμένο. Κρυώσατε στο συλλαλτήριο. Φο... σω από τις... ή φωνάζατε από στο τη φωνή συλλαλτήριο. <laughs> Όχι, με τα λιπόρη, λίγο μια έτσι μορήτητα που έχω εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, γι' αυτό και η φωνή είναι έτσι, να μας συγχωρήσουν οι ακροατές Λοιπόν, μια και το αναφέραμε όμως, χθες συγγεθήκατε τη πορεία ουσιαστικά από το Δημαρχείο προ το Συλλαλτήριο, ε, ήταν όλο το Δημαρχείο εκεί, όλε οι υπηρεσίε. Τα είπαμε και λίγο πριν το συλλαλητήριο, αλλά η τελική σας εικόνα όπως την είδατε, η τελική εικόνα που βγαίνει από τη χθεσινή μέρα για σας, ποια είναι? Έγινε όντως μια πολύ σημαντική προσπάθεια από, τους, από την Οργανωτική Επιτροπή, από τη Συντονιστική Επιτροπή για την, και μια μαζική παρουσία κόσμου στο χθεσινό συλλαλητήριο. Αυτό που ενεργοποίησε όλους αυτούς τους ε, πολίτες είναι η κατάσταση η οποία έχει περιέλθει ο νομός μας μετά από τις, ε, μετά από τις απανωτές, έτσι, μετά από τα απανοτά χτυπήματα και την κρίση της Γούνας και γενικά μια κρίση οικονομική και κοινωνική έχουμε πλέον το, την ενεργειακή κρίση που φτάνει το κόστος της θέρμασης να είναι πλέον απαγορευτικό. Άρα με μια μαζική συγκεντρώση που έγινε χθες θέλαμε να φωνάξουμε, να φωνάξουμε δυνατά και να πούμε ένα μεγάλο όχι στο κόστος της θέρμανσης που είναι απαγορευτικό, όπως είπα, στου υψηλούς δείκτες της ανεργίας, όχι άλλα λουκέτα στα καταστήματα, το τεράστιο κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων που δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο και βέβαια την μετανάστευση των νέων ανθρώπων σε άλλες περιοχές ή ακόμη και σε ξένες χώρες. Όλα αυτά λοιπόν δεν μας αφήνουν περιθώρια ώστε να μείνουμε αμέτωχοι. Γι' αυτό ήταν και η, η παρουσία του Δήμου Καστοριάς με τους δηματικούς υπαλλήλου, με τους ερετούς. Και αυτό που ζητάμε είναι να ενώσουμε όλοι, όλοι μαζί τις δυνάμεις μας, ώστε να διεκδικήσουμε στεναρά όμω πλέον την άμεση λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν όχι τίποτα περισσότερο, κύριε Νατσούλη, αλλά μία αξιοπρεπή, αξιοπρεπή συνθήκες διαβίωσης. Είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Δεν ε, είπα και χθε ότι δεν ε, μεμσημιστούμε, δεν γκρινιάζουμε, δεν παραπονιόμαστε ανεφλόγου. Αυτό που, αυτό που ζητούμε, αυτό που απαιτούμε είναι αξιοπρεπεί συνθήκε διαβίωση. Ζούμε όλοι σε μια περιοχή όπου έχει, και αν τη συγκρίνουμε με άλλε περιοχέ τη κεντρική τη Νότιας Ελλάδα, πολλά νησιά τη ε, χώρα, όλα στο σύνολό του τα νησιά τη χώρα. Μιλάμε για μια περιοχή όπως είμαστε εμείς που έχουμε 8 μήνες χειμώνα με κίνηση έτσι στα εμπορικά μαγαζιά, στα καταστήματα εστίασης, στα ξενοδοχεία κλπ. Όποτε τύχει ή σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους εν αντιθέσει με όλες τις υπόλοιπε περιοχές που προανέφερα που έχουν 8 μήνες καλοκαίρι και 12 μήνες τουρισμό στην ουσία σε μόνιμη βάση. Άρα πάνω στο σκεπτικό αυτό δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με κάποια οριζόντια μέτρα που παίρνονται. Είστε και εσεί λοιπόν δάστε υπέρ των ιδιαίτερων μέτρων για 4-5 νομού στην Ελλάδα που έχουν το τρομακτικό πρόβλημα. Έτσι. Γιατί τόσοι είναι, 4-5 νομοί στην Ελλάδα έχουν το ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια, ενέργεια και το τι χειμώνα έρχεται και πώ θα ζεσταθούμε εδώ στα νέα. Τα νέα γράφουν σήμερα. Συναγερμό ενώψη χειμώνα, φόβη για μάθημα σε κρύε αίθουσε. Μαύρη τρύπα Στι χρηματοδοτήσει των σχολείων και στους Δήμου. Σε εκρηκτικό κοκτέιλ από την άνοδο των τιμών και την έλλειψη πόρων. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ορισμένα πράγματα σήμερα, κύριε Κορεντσίδη, και για αυτό το κομμάτι που σήμερα είναι πρώτο θέμα και πρωτοσέλιδο στα νέα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει κάποιε επιπλέον χρηματοδοτήσει, έξτρα χρηματοδοτήσει και, και για τι σχολικέ επιτροπέ και για του Δήμου. Ε, δεν πάλι, θα κρυώσουν παιδιά φέτο. πάλι, πάλι οριζόντια, είναι, οριζόντια πάλι οριζόντια είναι τα μέτρα και βάσει των ΚΑΠ που έχουν οι, οι δήμοι ε, την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα ήρθαν αυτές οι έκτακτες επιχορηγήσεις ε, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι και τον Νοέμβριο θα έρθουν ε, θα επαναληφθούν αυτά αυτές οι επιχορηγήσεις ε, αλλά λέω, επαναλαμβάνω επίση ότι είναι ε, οριζόντια τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται <coughs> και σίγουρα δεν επαρκούν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας αναφέρω ότι ε, ο Δήμος Καστοριάς είχε 600.000 ευρώ τι ε, υποχρεώσεις προς την ΔΕΗ ετησίως και αυτή τη στιγμή είναι στο 1.400. 1.400. Δηλαδή 1 υπε, υπερδιπλασιασμός. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως απορροφούμε εμείς αυτές τις αυξήσεις και δεν πρόκειται να έχουμε αλλαγή προς τα πάνω στα δημοτικά τέλη. Ε, άρα λοιπόν... Πιστεύετε ότι τελικά δεν θα κρυώσουν. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια σχολεία που έχουν γίνει και ενεργειακέ αναβαθμίσει και εκεί τα πράγματα θα είναι καλύτερα σε αυτά τα σχολεία. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το πρόγραμμα θα βγει σε κάθε σχολείο. να... Επίση, γι' αυτόν τον έχει... το λόγο yeah. κάναμε τι ενεργειακέ ε, ε, αναβαθμίστα στα, στα κτίρια, στα σχολικά κτίρια και ξεκινήσαμε φέτο, ε, ήδη από τα μεγάλα υπάρχουν σε εξέλιξη ναι, στα, στα, στα λύκια τη καστοριά οι εργασίε. Θα μπορούσαμε να, τις απο, να το αποφύγουμε αυτό και να τι πραγματοποιήσουμε με τη λήξη τη σχολική χρονιά, αλλά θα κάνουν και οι μαθητέ και οι καθηγητέ, έχουμε μιλήσει και με του ίδιου, θα κάνουν. 20 μέρες ακόμη περίπου υπομονή για να υποδεχτούμε θα έλεγα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χειμώνα mm -hmm. που έρχεται που ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην είναι βαρύς όπως ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πώς καταλαβαίνετε τα τηλέφωνα πάνε, όλοι θέλουν να κάνουν μια ερώτηση στον Δήμαρχο. <laughs> Στο τέλος <laughs> λοιπόν <laughs> της συζήτησή μας όλες οι ερωτήσεις εδώ όπως και την προηγούμενη φορά Έτσι. θα απαντηθούν. Βέβαια η πρώτη ερώτηση που ήρθε ξέρετε ποια είναι. Κανάλια στη Βασιλιάδα, πε στο Δήμαρχο. Κανάλια στη Βασιλιάδα. <laughs> να το απαντήσουμε, <laughs> να το απαντήσουμε αμέσω και να πούμε ότι η, η δημοτική μας Η δημοτική, αρχή ναι. έχει, είχε τοποθετήσει αναμεταδότε στην Βασιλιάδα και μετά από πολλά χρόνια έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα και νομίζω το γνωρίζει ναι. ο αγαπητό ή αγαπητή ακροατή ή ακροάτρια. Φίλος, κύριε, ναι. ε, το ξέρει και ο πρόεδρο εκεί πέρα τη ε, κοινότητα. Ε, με, με την τελευταία κακοκαιρία που είχαμε, με έναν κεραυνό, Α, και το σύστημα. Ε, σε, έχουμε σε, σε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα επανατοποθετηθούν ε, καινούργια εξοπλισμό. Ήδη έχουμε κάνει την προμήθεια, έχουμε προβεί δηλαδή στην προμήθεια. Ε, αλλά επαναλαμβάνω για ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια το λύσαμε και αυτό ε, εμείς, η Δημοτική μας Αρχή και νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσουν όλοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής mm -hmm. είχαμε λοιπόν αυτή την ατυχία σε λίγο χρονικό η διάστημα η πρώτη ερώτηση απαντήθηκε θα δούμε τις επόμενες ε, να πάμε λίγο να γυρίσουμε δύο-τρει μέρες πίσω κύριε Κορεντσίδη ναι. Και βεβαίω σε συνδυασμό να γυρίσουμε όχι μόνο μια-δύο μέρε πίσω, να γυρίσουμε και αρκετού μήνε πίσω, να πάμε 31 Μαου. Όταν και εσεί βρεθήκατε στο γραφείο του κυρίου Γεωργαντά μαζί με όλη την Καστοριά ουσιαστικά τότε για να σα ανακοινώσει ο υπουργό τι αποφάσει του για το φράγμα Νεστορίου Προχθές λοιπόν έχουμε την απόφαση αυτή mm -hmm. με ένα μήνα περίπου καθυστέρηση και κατημέρε επαναδημοπράτηση του φράγματο. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι που περιμένατε. Αυτό ήταν που περιμένατε γιατί όλοι μιλούσαμε τότε. Ότι ουσιαστικά θέλουμε την πιο γρήγορη διαδικασία, δηλαδή την επανεκκίνηση των εργασιών του φράγματο όσο πιο άμεσα γίνεται. Η ιστορία αυτή, όπω είπε και ο κύριο Γοζλιόπουλο προηγουμένω στην εκπομπή μα, ήταν η τρίτη επιλογή. Η τρίτη επιλογή, διότι τι σημαίνει αυτή, ότι σε τρία χρόνια θα έχουμε τον ανάδοχο, δηλαδή σε τρία χρόνια από τώρα θα ξέρουμε ποιο θα κατασκευάσει το υπόλοιπο του έργου, ποια θα είναι αυτή η εταιρεία. Και άλλα τρία χρόνια που χρειάζονται, καλώ έχω των πραγμάτων να τελειώσει το έργο, πάμε στα έξι. Δηλαδή, γρήγορα, γρήγορα, μάνι, μάνι, πάμε 2008, κύριο Κορεντσί. Ε, κύριε Κορεντσί. κύριε Ντανατσούλη, Τι δεν... γνώμη έχετε για αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν έχω κρύψει, έτσι δεν κρύβομαι πίσω από λόγια ή από σκέψεις. ε, Λέω ό,τι αισθάνομαι. Ακριβώ και αυτή τη φορά το ίδιο θα πω ότι είμαι για μία ακόμη φορά απεσιόδοξο για το συγκεκριμένο έργο. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον αγαπητό Φίλο και συνάδελφο, τον Χρήστο Γκουζλιόπουλο, όντω πήγαμε στην τρίτη και χειρότερη λύση, ε, ώστε να γίνει η επαναδημοκράτηση του συγκεκριμένου έργου. Κάτι που είναι Με νέε μελέτε και επικαιροποιημένε. Είναι, είναι πάρα πολύ χρονοφόρο. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, η εκτίμηση είναι ότι θα μα πάρει τρία χρόνια. Για ε, να έχουμε ε, ανάδοχο. Είχαμε πει. Ναι, να το και, προσέξουμε. Για και να έχουμε είχα... ανάδοχο. Βέβαια, το ίδιο απεσιόδοξο. Ε, είχα φύγει και από την συνάντηση αυτή. Τον Μάιο. Και στο τέλος Μαΐου. τη συνάντηση στο, στο τέλο Μαΐου που θεωρώ ότι έγινε για άλλου λόγου. Ε, επειδή είχε δοθεί μια υπόσχεση ότι μέχρι τέλο του μήνα θα έχουμε συνάντηση. Πω. Και οπότε την ίδια απεσιοδοξία εκφράζω και τώρα. Έχω τοποθετηθεί και έχω πει αρκετέ φορέ, μάλιστα στην πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτική Ανάπτυξη του κ. Κεντίκολου στην Γιώκα, αν θυμάστε τότε, δεν είχα ε, συμμετάσχει στην ε, συνάντηση των αυτοδιοικητικών φορέων στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς. Συμμετείχα όμω και ήμουνα δίπλα στου αγρότε και του κτηνοτρόφου μας που ε, επίση τα τελευταία χρόνια ζουν έτσι και βιώνουν κάποιες ε, τραγικέ ε, συνθήκε, και ακόμη και σήμερα έχουμε. Βρέθηκα λοιπόν εκεί και μέσα σε όλα που είχα πει, είχα αναφέρει και το φράγμα του Νεστορίου Αρμόδιο, θα έλεγα, αρμοδιότητα, όχι ε, ιδιαίτερα στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου ε, υφυπουργού, αλλά ο συγκεκριμένο υφυπουργό είναι στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Οπότε θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει και έδειξε ότι τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα. Έκανα λοιπόν την ερώτηση και είπα για μία ακόμη φορά ότι πολύ φοβάμαι όταν και αν ξεκινήσει, αν θα υπάρχει κόσμο στην περιοχή μας που να μπορεί να δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή τομέα. Μπορεί να, να εκφράζουμε έτσι μια δυσαρέσκεια, μια απογοήτευση, μια αγωνία και ανησυχία, αλλά είναι η πραγματικότητα, κύριε Νατσούλη, αυτή. Ε, Δυστυχώ βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό το ένα πλήγμα ε, έρχεται πίσω από το άλλο και αυτή τη στιγμή οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι μας δέχονται απανοτά χτυπήματα. Και από τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και από τι επιδοτήσει και από το κόστο. Ε, ακούσατε καλά λόγια τότε από αγρότε. Βέβαια, ο πρόεδρο Ιώκη ο... είχε πει για το φράγμα, όχι πάλι φράγμα. Ε, εντάξει, όχι πάλι φράγμα. Ε, κάποιοι όμω είπαν, συντάχθηκαν μαζί, μαζί σα εκεί. Όταν, όταν θα είμαι παρόν, εγώ και έρχονται κυβερνητικά στελέχη, θα λέω ό,τι θέλω, όπου θέλω και όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ε, κοινωνία τη Καστογιά. Δεν θα κάνουμε διακρίσει. Άλλωστε, γι' αυτόν τον λόγο εκτιμώ ότι έρχονται κυβερνητικά στελέχη στην περιοχή μας ναι. ε, Άρα για το φράγμα ιστορίου βλέπουμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις Δεν μπορεί να γίνει και κάτι άλλο Το θέμα είναι ότι θα πρέπει εκτός από ένα δελτίο τύπου που βγήκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βγουν και κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες, να υπάρχει δηλαδή, να υπάρχουν κάποιε εξαγγελίε. για, τον για προγραμματισμό, ένα περίγραμμα τώρα ουσιαστικά για, για το χρονοδιάγραμμα μέχρι, τις, ακριβώς, μέχρι για το τι θα θα τη γινει, δημοπράτηση. Για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, και να μην αρκεστούμε και μείνουμε σε ένα δελτίο τύπου. Αυτό που. Ε, το επισημαίνει ε, για ένα φίλο εδώ, όταν ο Δήμαρχο είναι απεσιόδοξο, τι να πει και ο Πολίτη. Αυτό που θέλω ε, να πω. Ε, η χρόνοι είναι συγκεκριμένοι σε αυτή την περίπτωση όμω. Ε, η πραγματικότητα, η αλήθεια και αυτά που λέμε, οι ειλικρινεί κουβέντε, μπορεί να μην είναι καλέ, μπορεί να μην είναι αρεστέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Αυτό που πρέπει να γίνει, και για να γυρίσω και στο προηγούμενο θέμα που ξεκινήσαμε, με αφορμή, δηλαδή το συλλαλητήριο το χθεσινό αν δεν, ε, αν δεν παρθούν μέτρα, και τι μέτρα εννοώ, δηλαδή θα πρέπει να γίνει κινητοποίηση πλέον από τους ε, φορείς. Από εμάς, τους ερετού, τους αυτοδιοκητικούς, τους ε, ε, βουλευτές μας, τον Περιφερειάρχη. Και να γίνει, θα επαναλάβω, ε, μπορεί να μας λιδωρούν κάποιοι με κάθοδο στην Αθήνα που λέμε και επαναλαμβάνουμε, αλλά θα πρέπει να γίνει συνάντηση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Όλοι μαζί με μία φωνή και δέκα συλλαλητήρια να κάνουμε κύριε Νατσούλη, και δέκα χιλιάδε κόσμο να μαζευτεί. Αν δεν γίνουν αυτά τα αποφασιστικά βήματα, ώστε να απαιτήσουμε πλέον δυναμικά και όλοι μαζί. Ε, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας και να από αυτά είναι και το φράγμα του ιστορίου δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθούν ε, τα αιτήματά μας με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Λένε ότι θα έρθουν και κάποιες εξελίξεις και για το υδροηλεκτρικό το λέω σήμερα στην εκπομπή, αλλά ε, προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για να δούμε πώς θα κινηθεί η ιστορία και του υδροηλεκτρικού για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και βέβαια δεν φτάνει μόνο η κατασκευή. Λέμε ότι με τους χρόνους που ε, μπορούμε να έχουμε σε σχέση με αυτό που έχει ανακοινωθεί. Φτάνουμε το 2028, αλλά από εκεί και μετά έχουμε και ένα ολόκληρο άλλο δίκτυο για να αρδρεύσουμε εξατα... ε, τις εκτάσεις που είναι επίσης κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κινηθεί τουλάχιστον παράλληλα για να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσει από το 20. Αυτό είναι αναγκαίο και επιτακτικό και είναι και κάτι που θα και δώσει Και δεν έχει νόημα αλλιώς. Οπότες, φυσικά. Αλλιώς δεν έχει και κανένα νόημα. Μάλιστα. Ε, άρα λοιπόν για εσά το θέμα αυτό το παρακολουθείτε τώρα από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον να έχουμε του χρόνου, του συντομότερου χρόνου, αφού επιλέχθηκε αυτή τελικά η λύση. Δεν μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι που έχει ουσιαστικά ναι. προκριθεί. Είναι και διεθνή διαγωνισμό, υπενθυμίζω. Είναι διεθνή διαγωνισμό. Και ναι. αυτό έχει τι καθυστερήσει του, τι επιπλέον καθυστερήσει του. Ωραία Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό. Το θέμα είναι μόνο, να πω και μια τελευταία κουβέντα. Αν το 2028 θα υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν. Αυτό που είπα και εγώ Ε, Πραγματικά έχει την αξία του και αυτό, διότι ναι, μεν να το κάνουμε, αλλά πόσοι θα αντέξουν. Ε, πολλοί από εμά θα είναι συνταξιούχοι, κύριε Γκορεντσίδη. Ναι. Μεταξύ Μπίσης. αυτών και εγώ, πρέπει να σα πω. <χαι> Οπότε άλλοι θα αναλάβουν εδώ μετά για να δούμε τι θα γίνει στην περαιτέρω ε, ιστορία αυτού του, του φράγματο. Δυστυχώ. Δυστυχώ. Ε, ήρθε η ώρα να πάμε στο διαφημιστικό μα όμως Ήρθε 12 η ώρα. Πάμε για ένα, μια στάση, και αμέσω μετά πάμε να αθούμε και άλλα θέματα του Δήμου. Αυτά που είναι σε εξέλιξη, αυτά που προγραμματίζεται. Αλλά νομίζω ότι σύντομα θα έχετε και έναν απολογισμό, αν δεν κάνω λάθο. Των έργων που έχει γίνει μέχρι τώρα στα πρώτα τρία χρόνια. Στι 19 Οκτωβρίου, πιθανόν, είδατε. 19, 19 Οκτωβρίου. Στην ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει ο απολογισμό τη ε, τριετία. Θα πούμε μερικά από αυτά ναι, οτι... αμέσω μετά το διάλειμμα που ακολουθεί αμέσω τώρα. Και μια είδηση φρέσκη επί το πιστήριο, κύριε Δημαρχέ: η... Ο Αγροτικό Σύλλογο Καστοριά. Χρυσό βραβείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο που διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό χρήμα. Ε, και πολύ μεγάλη διάκριση η Ευρωπαία Κόκκινη Φυλή πρώτη και μπράβο στα παιδιά που διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα προγράμματα ε, πολύ, προφανώς, μεγάλη, πολύ μεγάλη διάκριση και θα πρέπει να συγχαρούμε και είναι ένα, ένας επιπλέον λόγος αυτός για το ότι πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να σταθούμε δίπλα και να πιέσουμε ε, με κάθε τρόπο για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να λάβουν Ο αγροτικός συνεταιρισμός λοιπόν, της Καστοριάς έκανε την δουλειά του και την κάνει πάρα πολύ καλά. Και να πως επιβραβεύεται με πρώτο χρυσό βραβείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο έγινε γνωστό. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα και έχουμε θέματα ανοιχτά. Έχουμε θέματα ανοιχτά πέρα από το φράγμα για μεγάλα έργα. Θέματα ανοιχτά με το ε, φυσικό αέριο. Και έχουμε λοιπόν εδώ και λέμε τι έχουμε ως εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις και για το τι κατασκευάζεται και πώς κατασκευάζεται σήμερα στην περιοχή μας με όλα τα προβλήματα, έχει βγει και μια ανακοίνωση σήμερα από τον Δήμο, αλλά και το τι τελικά αέριο θα έχουμε όταν ολοκληρωθεί αυτό το δίκτυο. Είναι δύο θέματα τα οποία να τα συζητήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Και Να ξεκινήσουμε από τα προγενέστερα για να φτάσουμε σε εργασίε. Βγαίνουν δημοσιεύματα που λένε ότι ουσιαστικά για την Καστοριά αποφασίστηκε τελικά LNG, μεταφερόμενο υγροποιημένο αέριο, σε δεξαμενέ που θα κατασκευαστούν στην Ποριά. Και εδώ μένουν όλοι έκπληκτοι γιατί χρόνια περιμέναμε έναν αγωγό να φέρει φυσικό αέριο που είναι και φθηνότερο από το LNG για να φτάσει στα σπίτια μας. Τελικά ένα όνειρο που το περιμέναμε δεκαετίες έρχεται ως πηγή θέρμανσης ακριβότερο από κάθε άλλη. Βέβαια να πούμε ότι όπως είπατε και εσείς είναι δημοσιεύματα δεν είναι οι επίσημες ανακοινώσεις ακόμη οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το τι μέλη γενέστε. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι τις εργασίες για το ναι. δίκτυο για την διέλευση του φυσικού αερίου στις οικίες και στις επιχειρήσεις και θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή είπατε ότι ήταν ένα όνειρο που το περιμέναμε πολλά χρόνια, θα πω ότι με τις τιμές που έχει φτάσει το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή ε, είναι, φιάλτης. <laughs> είναι φιάλτης πλέον και δεν είναι, δεν φέμου, είναι όνειρο. Φέμου, φέμου. Ε, βέβαια όλες οι μορφές... Έτσι Και οι επιλογέ που έχουμε για την θέρμαση, ειδικά εδώ στην περιοχή μα, είναι κοστοβόρε. Αλλά βλέπουμε ότι και το φυσικό αέριο σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο σε αύξηση τιμή. Άρα, για την, για την ε, ώρα και αυτή τη χρονική περίοδο, είναι απαγορευτικό για να θερμαθεί ο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, όμω, ε, παρακολουθούμε τι εξελίξει. Οι εργασίε, όπω σα είπα, συνεχίζονται κανονικά, με κακό τρόπο όμω. Mm -hmm. Βέβαια mm -hmm. και είναι ένας λόγος για τον οποίο και βγήκε η ανακοίνωση αυτή από τον Δήμο Καστοριάς για να ενημερωθούν οι πολίτες αλλά με δύο επιστολές μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα επιστήσαμε την προσοχή στην εταιρεία η οποία έχει αναλάβει αυτό το, το έργο και μιλάμε για ένα έργο για το οποίο ο Δήμος δεν είχε καμία συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις εργασίες έτσι και την αποκατάσταση των δρόμων είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται απευθεία από τα Δήμο. Τα ακούει όμω για τι μη αποκαταστάσει, έτσι. Ε, τα ακούει ο Δήμο κακώ τα ακούει. Βέβαια τα ακούει και για πολλά άλλα που κακώ τα ακούει. Ε, ένα από αυτά είναι και οι εργασίε του φυσικού αερίου, όπω ε, είπαμε πριν. Ε, έχουμε πιστήσει λοιπόν την προσοχή και από εδώ και πέρα όμω θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Κάποια στιγμή είχε, το, είχε γίνει το ίδιο πράγμα με τι ε, οπτικέ σύνε ε, 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 τη εταιρεία που περνούσε εκείνη τη στιγμή και είχαμε διάφορα τέτοια προβλήματα με αποτέλεσμα να του σταματήσουμε τι εργασίε. Αυτό θα γίνει και τώρα, αν εξακολουθήσει, αν εξακολουθήσει, να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, που όντω είναι προβλήματα, γιατί μπαίνουμε και σε μια έτσι χειμερινή περίοδο με βροχοπτώσει κλπ. Οπότε οι φερτέ ύλε μεταφέρονται δεξιά και αριστερά και δημιουργούν προβλήματα ε, όχι μόνο στου πολίτες πολίτε, που αυτό είναι το πρωταρχικό, θα έλεγα, αλλά και στις υπηρεσίες του Δήμου, διότι και φρεάτια βουλώνουν, αλλά και οι υπηρεσίες καθαριότητας πρέπει να ξοδεύουν περισσότερες ώρες εργασίας για έξτρα, mm -hmm. ε, για έξτρα εργασία. Ε, αναμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις, αναμένουμε τις αποκαταστάσει αποκαταστάσεις, να γίνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν δεν μπορούν Γιατί να... Γιατί μπαίνει και χειμώνα. Αυτό, αυτό, είπα, ναι. Γιατί και αν μπαίνει αν, αν δεν μπορούν να κάνουν την αποκατάσταση, τουλάχιστον να μην ξεκινήσουν τις εργασίες. Ε, και όταν μπαίνει ο χειμώνα, τα νερά, ήδη είδαμε προχθέ με την τρομακτική βροχή και το χαλάζι, τι συνέβη σε μερικέ περιοχέ και μα έχουν πάρει και πολλά παράπονα και από μανιάκι. Και από την Ακαστοριά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί εν τη γενέση του. Γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή του σκαψίματος και τη πόλη. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, μάλιστα με πετύχατε και έξω... Α, που ήσασταν, προ... μάλλον με τα συνεργεία. Μάλλον συνεργεία και αυτό Φράβο. θα συνεχίσει να γίνεται, αλλά θα πάρουμε πιο δραστικά μέτρα με... με το τελευταίο, θα έλεγα, που θα είναι η απαγόρευση των, των εργασιών. Το θέμα είναι τώρα, εάν... Ε, 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 πραγματικά μας απασχολεί, μας προβληματίζει αυτό το πήγαινε έλα και για το τι αέριο θα έχουμε. Ε, στην παρούσα φάση πρέπει πιστεύετε να ασχοληθούμε με αυτό πριν είναι αργά. Διαβεβαίω από τη μια μεριά ότι θα είναι TAP, διαβεβαίωσε από την άλλη μεριά ότι θα είναι LNG. Ε, Ρωτήσει και στην Βουλή, νομίζω, έχει φτάσει το θέμα και εκεί για το τι θα γίνεται εδώ πραγματικά. Αλλά Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσει γιατί κάτι πρέπει να κατασκευαστεί, κύριε Κορέντσα. Σίγουρα πρέπει είτε να Είτε το ένα είτε το άλλο. Και δεν έχει ξεκινήσει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σίγουρα πρέπει να ασχοληθούμε και δεν το έχουμε αφήσει ε, ούτε στιγμή, θα έλεγα. Αλλά ε, θα πρέπει να βγουν επίσημα, επίσημα ενημέρωση για το τι μελγενέστε. Εμεί μένουμε σε αυτό που είχε εξαγγελθεί από την αρχή, ότι το φυσικό αέριο εδώ πέρα στην περιοχή μα θα έρθει με τον αγωγό του ΤΑΠ. Ε, η έξοδος είναι στην ε, πορεία και από εκεί και πέρα με το δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου θα διανεμηθεί σε όλα τα σπίτια, στα νοικοκυριά τα οποία θα θελήσουν να συνδεθούν να με το φυσικό αέριο. Για Μέχρι το πού έχουμε κάποια είπα, εξέλιξη έχουμε για κάποια, την κάποια πιπλέον, ενημέρωση για το τι, επίσημη ενημέρωση για το τι γίνεται με την, στην επικοινωνία που έχουμε με τους αρμοδίους που είναι όλα ανεπίσημα. Μας καθησυχάζουν ότι οι εξαγγελίες που είχαν δοθεί εξ αρχής ε, αυτές θα είναι και μέχρι τέλους. Τώρα, υπάρχει, από, έχουμε πολύ καιρό που έχουμε πει ότι η Χλώη είναι έξω από αυτήν τη διαδικασία. Και τώρα που βλέπουν οι άνθρωποι εκεί να κατασκευάζεται το δίκτυο στην υπόλοιπη πόλη, ρωτώνται αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Τονίζω ότι η Χλώη σταματάει ουσιαστικά το δίκτυο εκεί στον, πώς στο. πώ να το δώσω, στο κλειστό γυμναστήριο, πείτε. Ναι. Στη διασταύρωση του δρόμου με την Ακαληθέα. Μπορεί... Ουσιαστικά εκεί. Εκεί σταματάει το Μπορεί δίκτυο. Μπορεί η Χλώη να ήταν έξω από τον αρχικό σχεδιασμό. Παρ' όλα αυτά όμω θα συνδεθεί, θα συνδεθεί κανονικά, διότι ε, νομίζω το έχει αναφέρει και ο διευθύνων σύμβουλο τη ΕΔΕ, ο Τσάκα. Ότι αυτό που ενδιαφέρει την εταιρεία Είναι να επεκτείνει, να επεκτείνει το δίκτυο Και να έχει περισσότερους πελάτες ε, Εγώ θεωρώ Ότι μαζί με τις Πώ ε, Πώς έμεινε αυτό το κομμάτι έξω Μαζί εγώ. με το δίκτυο Έτσι με το δίκτυο που θα είναι στην Καστοριά Θα επεκταθεί και στην ε, χλόη Και στην πρώτη φάση Εγώ αυτό θεωρώ ότι θα γίνει ε, ε, Άλλωστε Μαθάνε θα θα είναι αδιανόητο να μην έχει η Χλώη φυσικά. Που που, για... Αν το πάμε και διαφορετικά Είναι και η πιο κρύα περιοχή της πόλης. Ε, τουλάχιστον είναι, του είναι, η περιοχή είναι μια νέα πόλη ε, που έχει Μαι. πάρα πολλοί ε, κόσμο, πάρα πολλούς κατοίκους με καινούργια σπίτια, με καινούργιες κατοικίες και το σίγουρο, αυτή είναι έτσι μια εκτίμηση δική μου ότι θα, θα συνδεθεί κανονικά και η Χλώη Μάλιστα. λοιπόν, ε, γιατί ήρθε και με την ευκαιρία να πω ότι είναι και ερώτημα, εδώ βλέπω ότι ήδη στέλνουν φίλοι από τη Χλώη τέτοιου είδους μηνύματα το δίκτυο σταματάει, στο κλειστό γυμναστήριο και στα Λύκια. Αυτή την ώρα ουσιαστικά σταματάει. Η πρόθεση προφανώς είναι, γιατί οι πελάτες θέλουν να πάει σε όλη την χρόνια. Είναι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα, θα γίνει η επέκταση η πρώτη, δηλαδή η επέκταση που θα γίνει θα είναι προς τη συγκεκριμένη Όπως περιοχή. Όπως και το Δυσπηλιό, γιατί και το Δυσπηλιό ήταν δυσπηλειό. Του αρχι... εκτός σχεδιασμού, σχεδιασμού ναι, έτσι, έτσι, έτσι. αλλά μπαίνει και το Δυσπηλιό μέσα στον σχεδιασμό. Για να δούμε. Ε, είναι κάτι το οποίο θα το ζήσουμε. Είναι μια μεγάλη εξέλιξη για την περιοχή μα έτσι και αλλιώ. Οπότε θα δούμε πραγματικά πώ μπορεί να ελοπιθεί στο συντομότερο χρόνο. Στα χρονοδιαγράμματα, γι' αυτό πιστεύετε ότι είμαστε μέσα. Ε, σύμφωνα με, τις, με αυτά που έχουμε λάβει εμεί από την ε, ΔΕΔΑ, είναι, είναι μέσα. Βε, βέβαια, είχαν πει ότι το φθινόπωρο, το, αυτό που διανύουμε, ήδη ναι. ε, θα έχουμε και τις πρώτες συνδέσει. Α. Αν, αν, όμως, αν όμως Δοθεί αν έρθει το φυσικό αέριο Δηλαδή κανονικά με τον αγωγό Και δοθεί, στην, δοθεί ώστε να συνδεθούν Τα νοικοκυριά Για την ώρα δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο Ευελπιστούμε όμω ότι μέχρι το τέλο τη χρονιά θα, θα γίνει πράξη Αυτό το οποίο είχε εξαγγείλει δε. Λοιπόν πάμε τώρα Είπαμε τον επόμενο μήνα Κάνετε τον απολογισμό των τριών ετών ναι. Μπαίνουμε στην τελευταία α, Χρονιά ναι. της α, θητείας για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει αυτά τα τρία χρόνια, πια ξεχωρίζεται μάλλον γιατί αναλυτικά θα τα ακούσουμε στον απολογισμό. Και είστε ευχαριστημένο μέχρι τώρα που έχετε φτάσει αυτά που είχατε σκεφτεί η σχεδία Βέβαια, υπήρξαν διάφορα θέματα και θεματάρε, τα λέγαμε από την αρχή τη θητεία. Με κορυφαίο σίγουρα τον κορονοϊό, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το θεωρείτε μεγάλο ανασταλτικό παράγοντα. Πριν, πριν έρθω εδώ στο στούντιο, κύριε Νατσούλη, είχα μία συνάντηση με τους εργολάβους του, που έχουν τους αποχιονισμούς ναι. μαζί με τους αρμόδιους αντιδημάρχους στην, στην Αθήσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καστοριάς και συζητούσαμε ότι αυτά τα τρία χρόνια τα οποία έχουμε διανύσει, τα έχουμε δει ε, στην ουσία όλα με δυόμιση χρόνια COVID, με χιονοπτώσεις οι οποίες ήταν από τις πιο σφοδρές, βέβαια έχουμε ζήσει σφοδρότατος χιονοπτώσεις εδώ στην Καστοριά, που ζούμε όλοι μας, από τις πιο σφοδρές των, της τελευταίας δεκαπενταετίας, αυτά τα δύο χρόνια, με την ακρίβεια, με την αύξηση των τιμών σε πρώτες ύλε, γενικά όπου σε βγάζουν εκτός προγραμματισμού και εκτός προπολογισμού. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι τα καταφέραμε και αυτό θα γίνει στην παρουσίαση του απολογισμού της τριετίας της 19 Οκτωβρίου που σας είπα και πριν σε μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον, για τον απολογισμό μας αλλά και ένα χρονοδιάγραμμα των έργων για, την, για το, για, το, επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαι ευχαριστημένος κύριε Νατσουλή και δεν κρύβω αυτή την ε, ικανοποίησή μου, όπως δεν κρύβω και την αισιοδοξία μου για την πορεία του Δήμου, ε, διότι χωρίς να θέλω να αναφερθώ για μια ακόμη φορά στο τι παραλάβαμε και το τι έγινε κλπ, αλλά θα πρέπει να πούμε έτσι κάποια στοιχεία και κυρίως τα οικονομικά. Ο Δήμος Καστοριάς όταν αναλάβαμε έχει υποχρεώσει 3 εκατομμύρια, ο Δήμος εννοώ, όχι τα νομικά πρόσωπα, γιατί είχαμε πει ότι οι υποχρεώσει γενικά όλου του Δήμου ήταν 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμο, ω Δήμο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαιού, είχε 3.850.000 ευρώ υποχρεώσει και σήμερα έχει 380.000 μόνο και αυτά είναι τρέχοντα τα οποία καλύπτονται καθημερινά. Το νομικό πρόσωπο παιδεία και αθλητισμού είχε 400.000 υποχρεώσει, σήμερα είναι 0. Η Ορεστιά, η κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου, είχε 500.000 υποχρεώσει. Σήμερα έχει 165.000 και μέχρι τέλο του χρόνου θα κλείσει. Στο σημείο αυτό να σα αναφέρω ότι οι δομέ πλέον του Δήμου κλείνουν. Το νομικό πρόσωπο παιδεία και αθλητισμού και η Ορεστιά κλείνουν και έρχονται όλε οι. Αυτό είναι, οι είναι μια επίση μεγάλη εξέλιξη. Πότε γίνεται αυτό, δήμο, Μέχρι τέλο του μήνα, επίση, συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πώ Πώς πέρα... θα γίνει αυτό ακριβώ για να ήδη, το καταλάβουμε ήδη και ήδη τι έχουν θα έχει ο καθένα από πω, εδώ και τώρα. πέρα. πω αναλυτικά, ήδη έχουν μπει στον προπολογισμό. Οπότε από 1η Νοεμβρίου όλοι οι εργαζόμενοι στο νομικό πρόσωπο παιδεία και αθλητισμού και στην Ορεστιά θα είναι ενταγμένοι στον Δήμο Καστοριά. Αυτό τι σημαίνει για του εργαζομένου, ότι κανένα δεν χάνει τη θέση του. Στην ουσία εξασφαλίζουν την μισθοδοσία τους επαορίστου και ε, κανονικά κάθε μήνα γνωρίζετε τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια με το να μένουν απλήρωτοι η δημοτική μας υπάλληλοι ε, πλέον δεν υπάρχει αυτό υπάρχει μια οφειλή στους εργαζομένους των βρεφικών σταθμών η οποία μέχρι τέλος της χρονιάς θα λήξει, δηλαδή θα είναι εξοφλημένη και από την 1η Νοεμβρίου όπως σας είπα θα πληρώνονται κανονικά στην ε, μέρα τους τι γίνεται λοιπόν αυτό να, να το φρεσκάρουμε έτσι στον, στους ακροατές μας. Το νομικό πρόσωπο παιδείας και αθλητισμού είχε τις μισές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Οι άλλες μισές ήταν μέσα στο Δήμο. Και είχε τους παιδικούς σταθμούς. Η κοινοφελή επιχείρηση είχε τους βρεφικούς ε, σταθμούς και είχε την ε, ε, σπηλιά του Βράκου και το καράβι αυτό το, το, το σάπιο το λέω εγώ, το σάπιο κάραβο αυτό το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση και μάλλον ε, θα πάει για παλιοσίδερα η... από ό,τι καταλαβαίνω όπως, όπως το παραλάβαμε ε, οπότε δημιουργούμε τώρα μια διεύθυνση η οποία θα είναι αθλητισμού στον Δήμο και θα έχει όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και μια διεύθυνση παιδείας που θα έχει τα σχολεία τους βρεφικούς και τους παιδικούς σταθμούς αυτό ονομάζεται σημάζεμα αυτό ονομάζεται νοικοκύρεμα και μεταφέρουμε όλες τις ε, ε, τουριστικές δομές στην Μακεδνός ΑΕ που, αποτελεί, που θα αποτελεί την τουριστική δομή του Δήμου. Η, ο Δήμος λοιπόν θα λειτουργεί ως Δήμος, Δήμος Καστοριάς ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και με μια ΑΕ ε, τουριστική αποκλειστικά δομή φεύγοντας και το λατομείο από, από την χρήση του Δήμου ένα λατομείο... Να μην το επαναλαμβάνουμε και αυτό. Τέλο πάντων, ένα λατομείο που για 11 χρόνια ήταν ζημιογόνο. Ήταν και αυτό ένα αυτοί, θέμα από τα φυσικά. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, το θεωρώ. θέμα εκεί έγινε, ε, είναι λάθο η κατανόηση, θα έλεγα. Μπορώ να σα εξηγήσω και γι' αυτό κάποια πράγματα. Αλλά το λατομείο λοιπόν που για 11 χρόνια ήταν ζημιογόνο, βάσει των στοιχείων ε, που έχουμε από το λογιστήριο, ε, αυτή τη στιγμή έχει, ε, ανήκει στον Δήμο κανονικά. Θα, θα αποδίδεται στο Δήμο 240.000 ευρώ ετησίως και δεν θα έχει ο Δήμος ούτε πετρέλαια, ούτε καύσιμα, ούτε ρεύμα Καθαρά ούτε υπαλλήλους στην, στην συγκεκριμένη επιχείρηση ούτε συντήρηση των μηχανημάτων, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ε, νομίζω ήταν τεράστια επιτυχία το συγκεκριμένο γεγονός άρα η Μακεδνός ΑΕ θα λειτουργήσει ως αμυγός τουριστική δομή ε, αρχές Δεκεμβρίου. Τη στιγμή που βέβαια, φεύγει από πάνω τη τολατωμεία. Βέβαια, πάμε ε, από το ένα στο άλλο τώρα. Ε, Αρχέ Δεκεμβρίου θα λειτουργήσει και το νέο, το καινούριο info kiosk στην είσοδο τη ε, πόλη απέναντι από την αντιπεριφέρεια. Θα γίνει αντικατάσταση του παλιού Με, με αυτό ένα το κλειδί για τι πληροφορίε Με ένα, ένα καινούριο σύγχρονο κτίριο το οποίο θα είναι στελεχωμένο επαρκώ. Και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν και πρέπει να δίνουν πληροφορίες στον καθένα που θα έρθει στην Καστοδιά. Ε, Κυρίω σε ώρε που θα θελήσει και ο καθένα να έχει αυτέ τι πληροφορίε. Και όχι μόνο ώρε γραφείου πρωινέ, φαντάζομαι. Αυτό, ξέρετε, που, που πράττουμε με τι δομέ δεν είναι υπέρ μια πολιτική. Είναι ει βάρο, θα έλεγα, γιατί χάνει θέσει ώστε να καλύψει κατά κάποιον τρόπο ανθρώπους ε, της ε, Δημοτικής Αρχής με θέσεις προέδρου, αντιπροέδρου, διοικητικά συμβούλια κλπ ε, ε, δεν έχεις λογιστές όλα αυτά όμως είναι υπέρ μιας οικονομικής ε, καλής πορείας του, του Δήμου Καστοριάς και πάντα από την αρχή, από τη στιγμή που ορκιστήκαμε για να ε, δουλέψουμε για τον Δήμο Καστοριάς αυτό πράττουμε από την πρώτη στιγμή αυτό λοιπόν σημαίνει οργάνωση, αυτό σημαίνει νοικοκύρεμα αυτό σημαίνει οικονομική επάρκεια για τον Δήμο Καστοριάς. Και συνεχίζω λοιπόν με τον προϋπολογισμό. Παραλάβαμε το 2019 έναν προϋπολογισμό του Δήμου Καστοριάς 32.640.000 και χρόνο με το χρόνο τον αυξάναμε με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο 2022 με τον προϋπολογισμό να έχει υπερδιπλασιαστεί και να έχει φτάσει τα 64 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καστοριάς ποτέ δεν είχε περάσει τα 30 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει πολλές εντάξεις έργων. Και αυτά θα τα δύο ο κόσμος στον απολογισμό μας. Και... Είμαστε σε αυτό το κομμάτι των εντάξεων. Ναι. Είναι χρονοβόρο το κομμάτι από τις εντάξεις ε, να περάσουμε και στην υλοποίηση. Να έργο... το προλάβετε ένα... στην χρονιά ναι, ναι, που ναι, ναι, είναι η τελευταία τη θητεία σα. Αυτό θα σας πω. Όταν, ε, όταν δεν έχεις ε, τίποτα έτσι στην ε, φαρέτρα σου, δεν έχεις ε, καμία μελέτη, δεν έχει ε, κάποιε εντάξει, δεν έχει τίποτα και πρέπει να ξεκινήσει την αρχή. Σίγουρα είναι χρονοβόρο. Ένα έργο για να πραγματοποιηθεί θέλει να καταθέσει και να υποβάλει 22 φακέλου. Πρέπει να γίνει η μελέτη, να επιχειροποιηθεί, να ε, υποβληθεί, να βρεθεί μάλλον κάποιο πρόγραμμα, να την υποβάλει, να είναι σε όλα εντάξει, να ενταχθεί δηλαδή. Ε, από εκεί και πέρα να πάρει έγκριση δημοπράτηση του έργου, να γίνει η δημοπράτηση, να βρεθούν οι ανάδοχοι, να μην υπάρχουν στάσει και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί ένα έργο. Και όλα αυτά μέσα σε ένα διάστημα τριών ετών όπου επαναλαμβάνουμε τα δυόμιση χρόνια ήταν με COVID. Ε, παρόλα αυτά όμως εμείς δεν σταματήσαμε καθόλου και με τις καθόδους μας στην Αθήνα ώστε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις. Και με τις επαφές μας και με την διαχειριστική αρχή της Δυτικής Μακεδονίας που έχουμε άριστη συνεργασία και με όλους τους αρμόδιους φορείς και αρχές ώστε να ενταχθούν όλα αυτά τα έργα, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημα ήταν λοιπόν αυτό το διάστημα με τον COVID ότι ξέρετε πολλοί από τους υπαλλήλου και νόσησαν. Και είχαν άδειε ειδικού σκοπού, με αποτέλεσμα όχι μόνο η δική μα, σε όλη την Ελλάδα έγινε αυτό και στα Υπουργεία το ίδιο, με αποτέλεσμα να μην ε, μπορεί να βρει τι υπηρεσίε που θέλει όταν τι χρειάζεσαι. Ε, Δεν μένουμε όμω αυτό, διότι όπω σα είπα, με ένα, έναν προπολογισμό 32 εκατομμυρίων, τον υπερδιπλασιάσαμε και τον πήγαμε 64 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει πολλή δουλειά, αυτό σημαίνει πολλέ εντάξει, αυτό σημαίνει πραγματοποίηση πλέον έργων. Μέχρι τι 31 12 του 2022. Θα έχουμε συμβασιοποιήσει όλα τα έργα τα οποία έχουμε εντάξει και έχουμε υποβάλει σε εννιά διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Σε ό,τι πρόγραμμα υπάρχει εγχώριο ή ευρωπαϊκό, ο Δήμος Καστοριάς πλέον είναι μέσα. Ο Δήμος Καστοριάς πλέον έχει ε, οικονομική έτσι, ευημερία. Ο Δήμος Καστοριάς πλέον, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό όλους τους υπαλλήλους του Δήμου, όλες οι υπηρεσίες οι οποίες με, αν και υποστελεχομένες έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό για να, προχωμα, για να πραγματοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε ε, αυτό το έργο. Το 2012 στον, στις τεχνικές υπηρεσίες υπήρχαν 18 μηχανικοί κ. Νατσούλη και αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καστοριάς δουλεύει με 6 μηχανικούς. Ε, επίσης να πω ότι πριν ε, δύο δημοτικές αρχές ο Δήμος Καστοριάς ήταν η Καστοριά ο Απόσκεπος και το, και το κεφαλάρι. Και αυτή τη στιγμή ο Δήμο Καστοριά είναι 40 χωριά και 9 δημοτικέ ενότητε. Αυτό είναι που θέλουμε εμεί. Αυτό που ζητάμε μόνο από τον κόσμο είναι η κατανόηση, είναι η υπομονή. Και ό,τι δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, να είναι σίγουροι ότι αυτήν την τελευταία χρονιά, και δεν είναι προεκλογικό, απλά είναι η προετοιμασία που έπρεπε να γίνει τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα... Αυτό θα είναι και το, ένα από τα βασικά που θα πείτε στον κόσμο για την επανεκλογή ότι δηλαδή έχω πια 64 εκατομμύρια εξασφαλισμένα χρήματα για το Δήμο, που πρέπει να γίνουν τα έργα τα οποία έχουμε εντάξει, προγραμματίσει και θα υλοποιήσουμε. Αυτό είναι το, και, το βασικό. Και μπορούμε, και μπορούμε να πούμε και τι θα δει ο κόσμος τη Καστουριάς ναι. από εδώ και πέρα. Ήρθε ε, η ώρα ναι. λοιπόν για το μυστρή. Ναι. Ε, αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα. Δεν θα τα αναφέρουμε με λεπτομέρειε και στου οικισμού στα 37 χωριά του Δήμου Καστοριά. Πάντα υπάρχει αυτό. Εάν πόλη η Καστοριάς, πόλη τη βλέπετε καλύτερα ή τη βλέπετε τα χωριά πά... να απ έξω Πάντα ε, υπάρχει ε, αυτό. Αντιμετωπίζουμε όλου του συμπολίτε μα το ίδιο. Αντιμετωπίζουμε κάθε περιοχή και κάθε σημείο του Δήμου Καστοριά ακριβώς το ίδιο. Θα έλεγα ότι η περιφέρεια ίσως κάποιες φορές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, έχουν περισσότερες ανάγκες, είναι τα απομακρυσμένα χωριά, είναι οι ήρωες που έχω πει και άλλη φορά, που μένουν αρκετά μακριά από το κέντρο, με ό,τι μειονέκτημα, με ό,τι μειονεκτήματα ε, αποφέρει αυτό. Εμεί εμείς προσπαθούμε και θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα, προσπαθούμε για κάθε οικισμό, προσπαθούμε για κάθε κοινότητα του Δήμου Καστοριάς. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε από τα ολοκληρωμένα έτσι να πούμε σε γενικές γραμμές έχουν γίνει αρκετές αποκαταστάσεις σε δημοτικά κτίρια, σε σχολεία, σε κοινότητες με πεζοδρόμια, με ασφαλτοστρώσεις, με κατασκευές έτσι, δημοτικών, δημοτικών οδών, επεκτάσεις κημητηρίων σε αρκετούς οικισμούς, αντικατάσταση του φωτισμού, όλα στα πλαίσια της καθημερινότητα. καθημερινότητας. Αυτή τη στιγμή αυτά που είναι σε εξέλιξη είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου και δευτέρου λυκείου Καστοριά, τα οποία τελειώνουν εντό του μηνό, του Οκτωβρίου, με προπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Δετάρτου Δημοτικού Σχολείου με προπολογισμό 455.000. Η ενεργειακή αναβάθμιση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριά με προπολογισμό η αγροτική οδοπία Δήμου Καστοριά ε, τη Δημοτική Ανώτα Αγίων Αναργύρων είναι σε εξέλιξη με προπολογισμό σχεδόν 1 εκατομμύριο. Και ξεκινά άμεσα η βελτίωση, η βελτίωση και κοινόχρηση των χώρων σε 32 οικισμού του Δήμου Καστοριά με προπολογισμό 630.000 ευρώ. Έχει δημοπρατηθεί, έχει βγει ο ανάδοχο. Εντό των επόμενων ε, ημερών θα ξεκινήσουν οι εργασίε. Ανακατασκευή παιδικών χαρών αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Οδό Χριστοπούλου, στι Αγραδικέ Κατοικίε, του Ταϊλάκι, στο, στο Τυχιό, στα Κορέστια και στην Τζάκονη. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι σε πλήρη λειτουργία οι συγκεκριμένε παιδικές χαρέ. Θέλω να επαναλάβω ότι όταν αναλάβαμε το 2019, οι παιδικές χαρέ του Δήμου Καστοριά, οι ήταν μηδέν. Αυτή τη στιγμή και τέλο τη ε, χρονιάς χρονιά που διαδίνουμε θα έχει ο Δήμο Καστοριά 16 πιστοποιημένε παιδικέ χαρέ. Όταν ο Δήμο Αθηναίων, κ. Νατσούλη, έχει 14 πιστοποιημένε και ο Δήμο Θεσσαλονίκη έχει 12 και πιστοποιημένε παιδικέ χαρέ που είχαν και από προηγούμενε δημοτικέ χώρε, από προηγούμενε δημοτικέ ε, αρχέ. Εμεί λοιπόν από το 2019, από τι 0, από την καμία, είμαστε αυτή τη στιγμή σε 16 πιστοποιημένε παιδικέ χαρέ και έπεται και συνέχεια με άλλε έξι που θα δημιουργηθούν εντό τη άνοιξη του 2023. Οι χέρε πια έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο καθεστώ, πολύ σφιχτό και πολύ αυστηρό. Πάρα πολύ. Πλέον, πλέον υπάρχει για να αυτό. Είναι. Και από εκεί και πέρα όμω, στι περισσότερε κοινότητε, σχεδόν σε όλε τα έλεγα, θα τοποθετηθούν πιστοποιημένα όργανα παιδικών χαρών έω τρία, που μα δίνει τη δυνατότητα να μην υπάρχει η άδεια για πιστοποιημένη παιδική χαρά για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σε κάθε οικισμό των ε, μικρών μας φίλων. Ε, η λειτουργική αναβάθμιση, συνεχίζω με τα έργα που είναι σε εξέλιξη, η λειτουργική αναβάθμιση εγκαταστάσεων του γηπέδου της ε, Μεσοποταμίας προϋπολογισμού 562.000 ευρώ. Η στατική αποκατάσταση του κλειστού γυμναστήριου έχει τελειώσει η πρώτη φάση προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Ξεκινάει άμεσα η δεύτερη φάση. Ε, η συντήρηση δημοτικών γηπέδων αντισφαίρισης στην ε, περιοχή της Χλώης 256.000 ευρώ η συντήρηση και αποκατάσταση της αναπαράστασης του λιμναίου οικισμού κάτι που μας αφορά και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας έχουμε δει όλα, όλοι μας σε τι κατάσταση ήταν ο λιμναίος οικισμός πλέον εξυγχρονίζεται, ε, συντηρείται και γίνεται ε, πολύ καλή αποκατάσταση ώστε να δεχτούμε τους πολυπληθείς επισκέπτες μας σε άλλη βάση. Έχει τελειώσει επίσης εχθές, αν δεν κάνω λάθος, και το απόγευμα θα είμαι παρόν για την επίβλεψη του δρόμου, ένας δρόμος τον οποίο ζητούσαν επίμονα οι κάτοικοι του Αγίου Αντωνίου. Είναι ο δρόμος, ο περίφημος δρόμος, που συνδέει τον Άγιο Αντώνη από τα Κορέστια με το Σιδηροχώρι, ένας περιφερειακός δρόμος, ε, αυτό έγινε σε προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρεια και του Δήμου. Συμμετοχή του Δήμου με 60.000. ευρώ, από ευρώ ήτανε. και βέβαια είχαμε και την εκπόνηση των μελετών του συγκεκριμένου δρόμου. Πλέον είναι σε χρήση ο δρόμο για, για του κατοίκου τη συγκεκριμένη περιοχή. Θα είμαι το απόγευμα εκεί πέρα. Και αυτή τη στιγμή και αυτά που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά θα μου επιτρέψετε να μην αναφέρω ημερομηνίε τώρα, αυτά θα γίνουν στον απολογισμό μα. Η αγροτική οδοποιία του Δήμου Μακεδνών, του Δήμου Βιτσίου της ε, Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας ε, έχει δημοπρατηθεί, έχει βγει ο ανάδοχος κύμα στην υπογραφή της σύμβασης ε, του χρόνου το 2023 και το καλοκαίρι του 2023, ως το καλοκαίρι μάλλον του 2023 κ. Νατσούλη θα έχουμε ασφαλτοστρωμένους αγροτικούς δρόμους ε, 54 χιλιομέτρων Σχεδόν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι του Δήμου Καστοριάς Θα είναι ασφαλτοστρωμένοι ε, ε, Μεγάλο πω έργο, την έργο αυτό την αλήθεια ότι τουλάχιστον 7 ή 8 μηνύματα Γράφουν άσφαλτο, άσφαλτο, άσφαλτο Για την πόλη της Καστοριάς για και της για της Καστοριάς, για, το, για το αστικό δίκτυο Εγώ μίλησα τώρα για τα αγροτικά ναι. Θα σας πω και γι' αυτά ο εξοραισμός των πλατίων Μακεδονομάχων και Ειρήνης είναι η πλατεία Βανφλή, τα πέντε από το Δημαρχείο, οι δύο πλατείες ε, με προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ έχει δημοπρατηθεί έχει βγει ο, ο ανάδοχος, είμαστε σε διαδικασία της υπογραφή της σύμβασης Ο κόμβος της, ε, στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Λεωφόρου έχει με 370.000 και θα σα πω και κάτι και για τα φανάρια εκεί μια και μου δίνετε την ευκαιρία Το τώρα. Οποία θα σας πω, θα σας πω σε αυτή... κόμβο. Θα σα πω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ε, ο κόμβος που περιμένουμε όλοι λοιπόν θα υπογράφει τη σύμβαση. Το πιο πιθανό είναι και αύριο. Περιμένουμε αύριο. την, την εγγυητική από τον. Περιμένει ο ανάδοχο την εγγυητική από την τράπεζα ώστε να υπογραφεί η σύμβαση. Ξεκινάει άμεσα ε, αυτό που προέχει, επειδή είναι ένα σημαντικό έργο. Είναι ένα σημαντικό έργο γιατί είναι είσοδο τη πόλη, είναι. Ένα σημείο το οποίο έχει τεράστια κίνηση. κίνηση. Είναι ένα σημείο όπου ο δρόμος, ο συγκεκριμένος οδηγεί στο νοσοκομείο, δηλαδή πρέπει αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον ανάδοχο, είναι η επίβλεψη και αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των πολιτών. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, σε ένα μήνα θα είναι ολοκληρωμένο. Δηλαδή εντός, της χρονιάς, εντός, ένα, ένα εν, εντός μήνα της χρονιάς θα είναι θα ολοκληρωμένο. Είναι, είναι πολύ μεγάλο έργο. Αλλά αυτό που σας είπα, επαναλαμβάνω ότι προέχει για μα η ασφάλεια των πολιτών, προέχει η κίνηση ε, ώστε να επιβαρυνθούν οι συμπολίτε μα το δυνατόν λιγότερο. Ε, υπογράφουμε λοιπόν τη σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο. Και σε ό,τι αφορά τα φανάρια, υπήρχε επίσης και στην ναι. θητεία μας μία, μία βλάβη ε, η οποία δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Στην ε, περίπτωση αυτή θα έπρεπε να αντικαταστήσουμε τα φανάρια, διότι οι πλακέτες οι οποίες είχαν καεί δεν βγαίνουν πλέον στο εμπόριο. Η μόνη λύση ήταν η αντικατάσταση των φαναριών. Αυτό λοιπόν θα έβαζε ένα κόστος στον Δήμο 25 με 30 ευρώ. Προτιμήσαμε λοιπόν να κάνουμε και εμείς και οι συμπολίτες μας υπομονή έτσι για ένα χρονικό διάστημα. Καλά τα πάμε μέχρι τώρα. Ε, πάντα έλεγα ότι όταν δεν λειτουργούν τα φανάρια στο Είμαστε συγκεκριμένο πιο σημείο... Είναι, όχι, είναι και προσεκτική, αλλά είναι και καλύτερα και πιο η κυκλοφορία των Και θα φανεί στον κυκλικό κόμβο αυτό. Χαριτολογώντας πέρα. βέβαια αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα ε, θεωρήσαμε, δεν θεωρήσαμε μάλλον σκόπιμο να προβούμε σε αντικατάσταση φαναριών όταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτά τα φανάρια θα έπρεπε να βγουν και να μην μπορούν να τοποθετηθούν πουθενά αλλού. Λίγο ακόμη λοιπόν υπομονή, εντός του μήνα θα ξεκινήσει το έργο της, του κόμβου και σε ένα μήνα θα είναι τελειωμένο, άρα δεν θα μας χρειάζονται πλέον το τα φανάρια. φανάρια. Να ευχηθούμε όμως και ελπίζουμε να μην γίνει κάτι ε, σοβαρό. Αυτό. Συνεχίζω λοιπόν με την, ε, ε, το επόμενο που έχει δημοπρατηθεί, είναι η βελτίωση της οδού ορεστίων από τα ψαράδικα μέχρι τα Λίκια και με έναν μικρό κόμβο στο τελείωμα εκεί μπροστά από τα Αλίκια ένα έργο το οποίο θα είναι ε, πάρα, πολύ, πάρα πολύ καλό και πολύ σημαντικό είναι ο Βρόμος ο οποίος ενώνει τις δύο πόλεις μιλήσαμε και πριν για την χλόη είναι η δεύτερη στην ουσία μη καινούργια πόλη της ε, Καστοριάς ο προϋπολογισμός είναι 1.220.000 έχει δημοπρατηθεί, έχει βγει ο ανάδοχος είμαστε στην υπογραφή της ε, σύμβασης η ανακατασκευή παιδική χαρά στον Τολτσό, με προπολογισμό 400.000 ευρώ, έχει δημοπρατηθεί. Περιμένουμε επίση να υπογραφεί η σύμβαση. Η... Το δεύτερο στάδιο τη ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστήριου Καστοριά, με 1.178.000, είναι η αλλαγή τη στέγη, το... η αλλαγή του παρκέ και κάποιε άλλε εργασίε που θα γίνουν. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου τη Καστοριά έχει δημοπρατηθεί. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Τετάρτου Γυμνασίου ε, της Καστοριάς έχει δημοπρατηθεί. Επισκευή και συντήρηση του ενάτου Δημοτικού Σχολείου έχει δημοπρατηθεί. Επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων. Όλες λοιπόν, όλα τα προάβλια των σχολείων, θα, σε όλα τα προάβλια των σχολείων μάλλον θα γίνει αποκατάσταση και συντήρηση. Όλα θα είναι καινούργια και υπερσύγχρονα. Η διαμόρφωση του χώρου, ενό χώρου μάλλον αθλοπαιδιών στην, ε, δημοτική ενότητα, στην κοινότητα τη Μεσοποταμίας μάλιστα συγκεκριμένα, 280.000 ευρώ. Αυτό είναι σε χρηματοδότηση με τον ΤΑΠ. Συντήρηση και αποκατάσταση σε συνέχεια του Λιμνέου Οικισμού. Έχουμε συντήρηση και αποκατάσταση του Θεάτρου του Βουδού από ένα πρόγραμμα είναι, έχει δημοπρατηθεί. Και έχουμε πλέον στον α, στόλο των μηχανημάτων απορριμματοφόρα καινούρια το ένα το έχουμε παραλάβει τα άλλα δύο Πριν θα παραδοθούν μέχρι τις 28 Οκτωβρίου προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας με γερανό τέλος Δεκεμβρίου ε, έχουν λήξει όλα αυτά και είμαστε στη διαδικασία της παραλαβής η προμήθεια εσκαφέα φορτοτή ε, παραδίδεται στις 10 Νοεμβρίου και η προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων ε, παραδίδεται παραδόθηκε μάλλον ε, μέσα στον Σεπτέμβριο. Άρα ε, αξιοποιούμε, ανανεώνουμε μάλλον το στόλο των μηχανημάτων. Επίσης αυτό που έχουμε θέσει βάση την ασφάλεια των πολιτών, ε, συνεχίζοντας θέλω να πω ότι υπάρχει και η ασφάλεια των συνεργατών μας και οι συνεργάτες μας είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά στο Δήμο, στην καθαριότητα και οπουδήποτε αλλού και πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα μηχανήματα πρώτα απ' όλα για την ασφάλειά τους την προσωπική και κατά δεύτερον για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Και άφησα τελευταίο λοιπόν την, ε, ε, τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου Καστοριάς... Που είναι και οι περισσότερες το οποίο, ερωτήσεις... Το οποίο έχει δημοπρατηθεί, έχει βγει και στην συγκεκριμένη, ε, στο συγκεκριμένο έργο ο ανάδειχος. Υπάρχει ένας προπολογισμό 400.000 ευρώ... Σε πρόσφατη επίσκεψη στην, στην, Αθήνα έχουμε εξασφαλίσει ένα επιπλέον ποσό 350.000 ευρώ, άρα αλλά οι 400.000 ήδη έχουν δημοκρατηθεί. Ποιοι δρόμοι θα πάρουν σειρά, ε, ε, σηματάνε... Δεν θα σας πω τώρα για δρόμους. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι ε, αυτή τη στιγμή έχουμε επίσης σε εξέλιξη το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης. Ένα έργο ναι. που ήταν παρόμοιο με το... Μου δίνεται επίσης ευκαιρία να σας αναλύσω κάποια πράγματα και γι' αυτό. Ε, ένα έργο το οποίο ήταν κατά κάποιον τρόπο σαν το φράγμα του Νεστορίου, αλλά εμείς δεν κινηθήκαμε με την τρίτη και χειρότερη δυνατή λύση. Εμείς κινηθήκαμε με την πρώτη και την καλύτερη δυνατή λύση, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον ανάδοχο και γι' αυτό το έργο. Μετά την έκπτωση που υπήρξε, στον, Νομίζω στον πήγαμε στον πρώτο, τρίτο. Ε? Στον πρώτο εργολάβο. Ναι, θα σα πω γιατί πήγαμε στον τρίτο. Ο πρώτο εργολάβος λοιπόν, η πρώτη ανάδοχο εταιρεία ήταν μια εταιρεία η οποία είχε δώσει 57% έκπτωση και από την υπογραφή τη σύμβαση μέχρι και την λύση τη ε, συνεργασία δεν είχε γίνει απολύτω τίποτα. είναι η τρύπα τη Καλυθέα. Ακριβώ. Ναι, μια να το πούμε μια τρύπα στο νερό. Φοράς, τρύπα κυριολεκτικά όμω. Ε, κυριολεκτικά. <laughs> ε, <laughs> ε, ναι. Ε, 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 Άρα προτιμήσαμε και κινηθήκαμε προς, την, προς το δρόμο έτσι ώστε να βγει η σε συγκεκριμένη εταιρεία. Μία χρονοβόρα διαδικασία, μία διαδικασία που δεν ήταν καθόλου εύκολη. Έγινε με συνεχής καθόδους στην Αθήνα και στο Υπουργείο, ε, Μεταφορών, και ε, στο Υπουργείο Υποδομών ε, μέσα από επιτροπές που βέβαια και η αναδοχοστερία είχε αντίστοιχα τους νομικούς της και ζητούσε και αποζημιώσει κλπ. Ε, ήρθε λοιπόν η έκπτωση βγάλαμε έκτοτο τον, τον εργολάβο χωρίς να στοιχίσει απολύτως τίποτα στον, στον, Δήμο Καστοριάς. Περάσαμε λοιπόν στην, στον, στον, τρίτο ανάδοχο διότι ο δεύτερος ήδη είχε βγει εκτός διαδικασίας από την πρώτη έτσι, διαδικασία που είχε γίνει. Νομίζω, Άρα, μια εταιρεία από την Περάσαμε Κοζάνη. Περάσαμε στον τρίτο, είναι μια εταιρεία από την Κοζάνη, είναι η εταιρεία η οποία έκανε το δίκτυο ε, την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης της Κοζάνης με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή, να σας αναφέρω ότι, ε, που βρίσκεται δηλαδή το έργο, ε, έχει οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος, ο, ο, ο συγκεκριμένος, ε, επειδή το έργο είναι άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, πρέπει να περάσει πάλι από προσυμβατικό έλεγχο. Εκεί συστήνεται μία επιτροπή μία φορά το μήνα, ή μία φορά το δίμηνο. Αυτό είναι που θέλουμε να επισπεύσουμε λίγο τις διαδικασίες. Είναι μία διαδικασία που θα πάρει ε, περίπου 30 μέρες μέχρι να έχουμε την έγκριση. Δεν υπάρχει περίπτωση να, να μας δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Απλά θέλουμε και τυπικά την έγκριση από τον προσυμβατικό έλεγχο και αφού έχουμε λοιπόν αυτήν τον προσυμβατικό έλεγχο στα χέρια μας περνάμε κατευθείαν σε συμβασιοποίηση, υπογράφουμε τη σύμβαση και την επόμενη μέρα ξεκινάει το έργο. Πού θέλω λοιπόν να καταλήξω. Μέσα στον α, Νοέμβριο θα ξέρουμε ακριβώς, ε, αρχές Νοεμβρίου θα ξέρουμε ακριβώς πότε θα ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο. Αν δούμε ότι καθυστερεί και λόγω κλιματολογικών συνθήκων δεν μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες αυτές που πρέπει να κάνει τις βασικές, ο ανάδοχος τότε θα προχωρήσουμε στις ασφαλτοστρώσεις ε, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος Ιδιαίτερα για μία χειμώνα. ακόμη χρονιά. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Νατσούλη. Η τη Καστοριά του Δήμου Ενώ, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και εντός της Καστοριά, είχαν να ασφαλτοστρωθούν από 13 έως 40 χρόνια. Ε, θα πρέπει να γίνει κατανοητό επίσης ότι δεν μπορεί μέσα σε τρία χρόνια να γίνουν θαύματα και με ένα μαγικό ραβδάκι να αρχίσουμε και να ασφαλτοστρώνουμε όλους τους δρόμους του Δήμου Καστοριάς. Κατανοώ τα προβλήματα, ε, άλλωστε έχω πει πολλές φορές ότι και εγώ εδώ ζω και μάλιστα στο κέντρο της πόλης, κυκλοφορώ πάρα πολύ τακτικά και με το αυτοκίνητο και με τα πόδια και διαπιστώνω και τις ε, κακοτεχνίες που υπάρχουν. Κατανοώ επίσης τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται σε, σε συμπολίτε μας και στα οχήματα τους και ε, 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 είναι, είναι άκρος εκνευριστικό. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι όταν έχουμε, όταν έχουμε κάτι πιο πριν όταν έχουμε δύο έργα σε εξέλιξη. Το ένα λοιπόν είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυση που θα σκαφτει όλη έδω, η πόλη είναι... και το άλλο το φυσικό αέριο. Θα δηλαδή, είναι πάρα πολύ κρύβο κρίμα να, να, να δούμε έναν δρόμο στρωμένο. Ακριβώ αυτό. Θα ήταν πάρα, εκεί... πολύ, πάρα πολύ κρίμα κύριε Νατσούλη, να ε, μετά από τόσα πολλά χρόνια να έχουμε εξασφαλίσει χρήματα ώστε να ασφαλτοστρωθούν δρόμοι και μέσα σε δύο σε τρεις μήνες να ξανασκαφτούν δηλαδή είναι και, ε, και κρίμα αλλά είναι και οικονομική ε, απώλεια και πρόβλημα οικονομικό και για το, για το Δήμο Καστοριάς και κατ' επέκταση για τους ε, συμπολίτες μας mm -hmm. για τους ε, συντημότες μας ε, και αρκετά άλλα ήδη προετοιμάζουμε μελέτες για την επόμενη προγραμματική περίοδο δηλαδή δεν μένουμε σε αυτά ε, Άιλε δράσει. Ε, ξέχασα να αναφέρω τον α, παραλίμνιο, τον εσωτερικό παραλίμνιο. Επίση, ένα ακόμη έργο το οποίο έχουμε πάρει την έγκριση. Η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου είναι στι 1 Νοεμβρίου. Γίνεται η δημοπράτηση. Όλα αυτά που σα ανέφερα. Έχουμε ανακατασκευή όλο του, ε, του εσωτερικού γύρου τη Λίμη. Στι 6 Δεκεμβρίου έχουμε τη δημοπράτηση, τον διαγωνισμό μάλλον για τη μελέτη του πνευματικού κέντρου. Ε, και επίση έχουμε την προέγκριση δημοπράτηση για τον φωτισμό. Και το για το τα, τα, για, τα ΦΟΠ είναι ο δοφωτισμό, όπου ε, ευελπιστούμε ότι του χρόνου, το 2023, τέτοιο καιρό, ε, ο φωτισμό σε όλη την δημοτική ενότητα Καστοριά θα είναι καινούριο, υπερσύγχρονο, με φώτα LED και για τουλάχιστον 15 χρόνια δεν θα υπάρχει καμένη λάμπα. Ε, όλα αυτά λοιπόν έγιναν εξ αρχή που σας ανέφερα, ε, όλα αυτά έγιναν με μελέτες από την αρχή, οι εντάξεις όλες με σε προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία βρήκαμε εμείς και όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα είναι επειδή έχουν δημοπρατηθεί και επειδή συμβασιοποιούνται μέχρι τέλους χρονιάς, είναι έργα τα οποία θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν σε αυτή την πρώτη θητεία μας. Εμείς θα κάνουμε μία στάση τώρα, να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και αμέσως μετά να παραχωρήσουμε σε ένα έτσι ενδιαφέρον νομίζω κομμάτι της εκπομπής. Τι ρωτάνε οι ακρότες μας, τι ρωτάνε οι δημότες στο Δήμαρχο της Καστοριάς. Πολύ ευχαριστώ. Μένετε μαζί μας, μένετε μαζί μας. Ε, πρώτα, Golden Break. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι με τον Δήμαρχο Καστοριάς που είναι εδώ μαζί μας σήμερα και όπως κάθε φορά που είναι εδώ μαζί μας, απαντάει και στις ερωτήσεις του κοινού. Ε, να ξεκινήσουμε δημαρχέ Ναι 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 ε, Και ε, να πούμε ότι δεν ξέρω αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι Για τις ασφαλτοστρώσεις Αλλά ήταν και τα περισσότερα μηνύματα Για αυτό ε, Νομίζω δώσαμε κάποιες απαντήσει. Αν θέλετε να πείτε κάτι επιπλέον Νομίζω κάλυψα με την απάντηση που είπα Όλους τους ε, ακροατές μας Επίση είχα πει πριν ότι ε, ε, Έχει βγει ο ανάδοχο. Με, από ένα έργο 635.000 ευρώ που είναι ε, βελτίωση οδοποιίας ε, πεζοδρομίων και λοιπά, σε όλες τις δημοτικές ενότητες ε, σε όλες τις κοινότητες μάλλον και ανάλογα με το ε, αυτό έχει προγραμματιστεί ανάλογα με το τι έχει ζητήσει ο πρόεδρος της ε, κάθε κοινότητα, το τι εργασίες δηλαδή θέλει Λέστε. να γίνει Πάμε, ενημέρωση από τον Δήμαρχο για το τούνελ κλεισούρας τι, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε λέει εδώ το μήνυμα Έργο τη ε, περιφέρεια, τη περιφέρεια Δυτική Μακεδονία. Έργο ε, εντάξει, το οποίο. Λογικά ξεκινάει τέλη του συγκεκριμένου μελέτες, μήνα. εντάξει. Λογικά. Καλώς, ψάχνει έργο. η εταιρεία από ό,τι ξέρουμε πάντω. Δεν ξέρω αν σα έχουν ενημερώσει και εσά ή αν σα έχουν ζητήσει κάποια βοήθεια. Ψάχνουν συνεργεία η ανάδοχο εταιρεία πάντω. Ναι. Το ξέρουμε. Ε, τώρα το λατομείο λειτουργεί κανονικά, οπότε τα υλικά θα πάρθουν από εκεί. Ε, ένα έργο το οποίο σίγουρα είναι σημαντικό, όλα τα έργα είναι σημαντικά ε, Δεν είχαμε ιδιαίτερη, ιδιαίτερα συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο ως Δήμος Καλώς γίνεται να ξεκινήσει ε, Θεωρώ κύριε Νατσούλη, επειδή πάντα λέω δεν κρύβω τα λόγια μου ε, είναι έργα τα οποία τα χρειαζόμασταν σε άλλε εποχέ, δηλαδή πολύ καιρό πριν. Πολύ, πολλά πράγματα θα έπρεπε να γίνουν πριν από 50 χρόνια στην Καστοριά για να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και άμα θέλετε και ένα, και ένα παράδειγμα να πω, χωρί να θέλω βέβαια να ρίξω μορφή πουθενά, ε, αναφέρουμε πολύ συχνά τα γειτονικά μα ε, Ιωάννενα, τη γειτονική πόλη των Ιωαννίνων, που είναι δίπλα μα. Βέβαια, έχω πει και σε άλλη συνέντευξη ότι τα Γιάννενα με μία. Ε, με ένα έγγραφο που έχω στα χέρια μου, έτσι με μια κατάσταση από τη στατιστική υπηρεσία με τι πόλει τη Ελλάδο. Τα Γιάννενα είναι η 7η ε, μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Η Καστοριά είναι στην 65η θέση. Ε, δηλαδή, είναι ανώμοιε πόλει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ή να κάνουμε αντιστοίχηση. παρόλα αυτά, όταν ε, λοιπόν τα Γιάννενα ε, ε, είχαν το αεροδρόμιο με απευθεία ε, πτήσει. Προς το Ισραήλ, όταν έχουν ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο που το επισκέπτεται η μισή βόρεια Ελλάδα, όταν έχει γενικά εγκαταστάσει που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και τις υποδομές τι υποδομέ σε ό,τι αφορά τι πανεπιστημιακέ σχολέ, και τι είδου σχολέ θα είναι αυτέ, ώστε με την πρώτη κρίση να μην φύγουν φοιτητέ και να μην αδειάσουν οι σχολέ, ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε στην ε, Καστοριά θαύματα. Δηλαδή, κάτι που έπρεπε, όλε αυτέ οι υποδομέ μα, θα έπρεπε να γίνουν πριν πολλά χρόνια που θα διευκόλυναν αρκετά και την οικονομική ανάπτυξη του νομού και, για το, και το συγκεκριμένο έργο θα έλεγα του τούνελ της Κλεισούρας παρόλα αυτά δεν μπορούμε να δώσουμε δεν μπορούμε να μην δε δώσουμε μάλλον, τα εύσημα ε, και τα συγχαρητήρια για την πραγματοποίηση αυτού του έργου Ευχή έργων είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό ώστε οι κάτοικοι και των δύο περιοχών που συνδέονται μέσα από αυτό το τούνελ να διευκολύνουν την ζωή τους. Λοιπόν, αγρότες στέλνουν μηνύματα για την αποζημίωση και τις εξεφθαλιστικές τιμές των μήλων. Είναι μια κατηγορία συμπολιτών που πραγματικά φέτος θα περάσει ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Αν έχετε λοιπόν κάποια πληροφορία, ρωτάνε εδώ ουσιαστικά, αν θα έχουν κάποια αποζημίωση, όπως είχε υποσχεθεί ε, και ο ο Υπουργό, ο κύριος Κεδίκογλου, άφησε και ένα παράθυρο για αποζημιώσει, όχι λόγω καιρού ή χαλαζοπτώσεων, λόγω απώλεια εισοδήματο, λόγω Αιγύπτου. Και ο κ. Γιοργαντάς έχετε κάνει την νεότερο γι' αυτό, για αυτού του ανθρώπου. Η οικονομική στήριξη του νομού, θα ξεκινήσω έτσι κάπως διαφορετικά στην απάντηση, η, 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 η οικονομική στήριξη του, του, νομού αλλά και, της, και του Δήμου Καστοριάς, είναι, έρχεται, προέρχεται μάλλον από τρει-τέσσερι κατηγορίε ε, ε, επαγγελματιών. Είναι ο πρωτογενή τομέα, που είναι από του αγρότε και του κτηνοτρόφου, είναι η γούνα, ε, ε, είναι ο τουρισμό. Σε όλα λοιπόν θα πρέπει να επενδύσουμε, να βοηθήσουμε και να απαιτήσουμε για όλα αυτά ε, στο μέγιστο δυνατόν. Άρα δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε ε, κανέναν ε, από τις απαιτήσει μας, από τις διεκδικήσεις μας, κανέναν κλάδο, πόσο μάλλον αυτούς τους ανθρώπους που είπα και στην αρχή της συζήτησή μας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υποφέρει και υποφέρουν πάρα πολύ και λόγω των ακραίων κλιματολογικών συνθήκων που έχουμε έτσι αυτά τα, αυτές τις τελευταίες χρονιές. Ε, για τις αποζημιώσεις είναι ε, θέμα του ΕΛΓΑ. Νομίζω ότι οι υπηρεσίε ανταποκρίθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν γίνει κάποιες αυτοψίες, έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι και είναι σε διαδικασία Σίγουρα, αργά ή γρήγορα θα ναι. Στην συνάντηση που είχαμε κάνει ναι. και πάλι στη ΓΙΟΚ με τον, με τον κύριο Κεδίκογλου, με τον Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξης, αναφέρθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα, ε, θα ξαναπώ όμως κύριε Νατσούλη κάτι. Α, αυτό που επίσης είπα στην αρχή με αφορμή τον σχολιασμό για το συλλαλητήριο. Όσα συλλαλητήρια και να γίνουν, όσες ε, επισκέψεις και να έχουμε κυβερνητικών στελεχών εδώ, ε, όσο και αν συμπεριφερθούμε με, με, κάποιον τρόπο, έτσι, με, με απεργίες, με κινητοποιήσεις κλπ. κλπ. Δεν θα δούμε αποτέλεσμα εάν δεν συγκεντρωθούμε όλοι μαζί να μην ε, ξερείται κανένας, να μην υπάρχουν πολιτικά κίνητρα, να μην υπάρχουν πολιτικά κριτήρια, να μην ε, θέλουμε να είμαστε μόνο αρεστοί στον χώρο στον οποίο ανήκουμε. Αν λοιπόν αυτά δεν τα αφήσουμε στην άκρη και όλοι μαζί με ε, μία φωνή ε, ε, δεν επισκεφτούμε τα κέντρα των αποφάσεων και συγκεκριμένα θα έλεγα τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει η υποχρέωση προ το νομό της Καστοριά, υπάρχει υποχρέωση προ την περιοχή τη Καστοριά και από την συγκεκριμένη κυβέρνηση να ακούσει πλέον με σοβαρότητα τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μα. Δεν πάει άλλο, είναι αγώνα επιβίωση. Το επαναλαμβάνω και πάλι, είναι ζητούμε αξιοπρεπεί συνθήκε διαβίωση. Στην ουσία, ζητάμε την επιβίωσή μα. Πώ θα ανταπεξέλθει ο αγρότη, Πώ θα ανταπεξέλθει ο κτηνοτρόφο. Είπαμε πριν και δώσαμε τα συγχαρητήριά μα για την ε, πανευρωπαϊκή αυτή διάκριση που είχε ο κλάδο των κτηνοτρόφων. Πώ θα ανταποκριθεί όμω με τι ζημιέ που έχει, αν στο εσωτερικό δεν ικανοποιήσουμε τα, τα αιτήματά του. Η μιλοπαραγωγή αυτή τη στιγμή. Ένα κλάδο, ένα παραγωγικό κλάδο, ο οποίο ε, τα δύο-τρία τελευταία χρόνια και λόγω τη κρίση τη Γούνα προσφέρει τα περισσότερα μεροκάματα και μάλιστα σε συμπολίτε μα εδώ στην περιοχή. Αυτός ο κλάδο λοιπόν έχει χτυπηθεί αλήπητα και φέτος ειδικά με τις ε, χαλαζοπτώσει και με τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν. Αν δεν δώσουμε δηλαδή την πρέπουσα σημασία και βάζω και τον εαυτό μου μέσα ε, σε αυτό θα πρέπει να διεκδικήσουμε ομαδικά, ε, ό, όλοι μαζί, συγκεντρωτικά, με ένα στόμα, μια φωνή αυτά που πρέπει. Αλλά πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις ε, κομματικές μας παροπίδες Τις, ε, τα πολιτικά, το τι έχει ο καθένα, τι δεν έχει, που θέλει να γίνει αριστός. όλα αυτά στην άκρη και να απευθυνθούμε εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Και τώρα πρέπει. Για παιδικέ χαρέ έχουμε από τρία σημεία. Ναι. Έχουμε για παιδική χαρά στη Ληθιά, ερώτημα. Ναι. Έχουμε από τη φίλη μα την Άννα για το μαυροχώρι. Αναμένεται πολύ καιρό, μα λέει <coughs> εδώ το μήνυμα. <coughs> και έχουμε και από τη γειτονιά μα εδώ τη Καλιθέα. Αν θα ανοίξει ξανά και η παιδική τη Λοιπόν, Ληθιά. Μαυροχώρη, καλή θέα Είπα και πριν ότι Στις, ε, στις περιοχές Στις κοινότητες Τις οποίες δεν ανέφερα ε, Στον προγραμματισμό Αυτό που έχουμε μέχρι τώρα Θα τοποθετηθούν όργανα παιδικών χαρών ε, Μέσα σε αυτές είναι Κιλιθιά, το γνωρίζει και ο πρόεδρος, το γνωρίζει και ο πολιτιστικός σύλλογο της Λιθιάς με τους οποίους βρέθηκα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι θέμα του προμηθευτή, έχει γίνει η σύμβαση. Είναι θέμα του προμηθευτή. Ε, νομίζω ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα είναι τοποθετημένα τα όργανα παιδικών χαρών σε 15 κοινότητες τουλάχιστον. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα είναι οι παιδικές χαρές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την παιδική χαρά του Μαυροχωρίου, η οποία ε, είναι μια μεγάλη παιδική χαρά... ...έχει γίνει η μελέτη, ήδη ε, δημοπρατείται την, ε, τους πρώτους μήνες του 2023... ...αν δεν προλάβουμε φέτος θα είναι έτοιμη και η παιδική χαρά του, του Μαυροχωρίου. Για την ε, Καλυθέα έχουμε προνοήσει επόμενες, ε, δηλαδή μέσα στην άνοιξη του 2023... Να, να, γίνει μια κανονική, επιστοποιημένη, παιδική χαρά και στην ε, Καλυθέα. Άλλο μήνυμα, υπάρχει κάποια εξέλιξη με την κληρονομιά Παπαλαζάρου, μας ρωτάει εδώ ένα φίλο. Ναι, η κληρονομιά Παπαλαζάρου σε ό,τι αφορά το χρηματικό ποσό βρίσκεται στην τράπεζα, δεν έχει πειραχτεί ε, ούτε ένα ευρώ από το συγκεκριμένο. Ε, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ακροατές μας ότι ε, ο σκοπός της κληρονομιάς ήταν η ανέγερση ενός ε, πολιτιστικού κέντρου. Η ανέγερση πολιτιστικού κέντρου έτσι όπως το έχουμε σκεφτεί εμείς στην θέση του πνευματικού είναι χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Αντώνης Στρίτσης. Ε, σας είπα ότι το Νοέμβριο θα γίνει ο διαγωνισμός για την μελέτη ε, του συγκεκριμένου έργου ε, και σε δεύτερη φάση θα γίνει η ανακατασκευή. Τα χρήματα είναι δεσμευμένα και για την κατασκευή του έργου. Άρα πνευματικό κέντρο... Πολιτιστικό παύλα στο παλιό πνευματικό. Και αν θέλετε ναι, και την ναι, άποψή ναι, μου. Χωρί το επόμενο θα, ρώτημα, θα, σας πω, λοιπόν, θα, θέλετε, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Και αν θέλετε την άποψή μου, κύριε Νατσούλη, Καστοριά νομίζω ότι δεν χρειάζεται ένα τεράστιο κτίριο τσιμεντένιο, κρύο, που να μην μπορούμε να το ζεστάνουμε, να μην μπορούμε να το ηλεκτροφωτίσουμε κλπ. Νομίζω ότι το. Πνευματικό, Ο χώρο του παλιού πνευματικού το θα, πνευματικό θα, πνευματικό θα καλύψει τις, ανάγκια, θα καλύψει τις ανάγκες Θα καλύψει τι ανάγκε τη περιοχή μα. Άρα, κλείνοντας για τη δωρεά Παπαλαζάρου, τα χρήματα παραμένουν, τα ακίνητα. Ε, αξιοποιούνται ε, μέχρι τέλος της χρονιάς και εκεί υπήρχαν διάφορα προβλήματα με τους ενοικιαστές και λοιπά πέσαμε και μέσα στην κρίση όπου είχαν ξενοικιαστεί τα ακίνητα τα αλλά αξιοποιούνται μέχρι τέλος της χρονιάς θα βγουν καινούργοι ε, ε, ώστε να έχουμε την, ε, το απαιτούμενο εισόδημα από, τα συγκεκρι... από τη συγκεκριμένη κληρονομιά. Ε, ένα θέμα φαντάζομαι είναι για τη μεσοδοσία των καθαριστριών δε, με δεκάμινη σύμβαση. Μας λένε ότι πληρώνονται εδώ και πολλά χρόνια, τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, όλους μαζί το Νοέμβριο. Θα αλλάξει κάτι με αυτό, θα παραμείνει ίδιο καθεστώς. Ε, νομίζω ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, θα ισχύει και από εδώ και πέρα. Είναι κάτι που συμβαίνει όχι στο Δήμο Καστοριά, συμβαίνει σε όλους τους Δήμους της, ε, της χώρα. Ε, το θέμα είναι ότι πληρώνονται. Σίγουρα, δεν υπάρχουν καθυστερήσει, δεν είναι καλό κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να δουλεύει και δουλεύει δουλεύει να μην πληρώνεται μου, ναι, δεν μπορεί να δουλεύει έτσι ε, παρόλο αυτά τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα ε, ό,τι ισχύει για όλη την Ελλάδα ισχύει για το Δήμο Καστολιές. Ε, εδώ έχουμε άλλο, άλλο ερώτημα για το πόσο θα κοστίζει η σύνδεση του αερίου ουσιαστικά και ρωτάει και επέκταση και πόσο μπορεί να είναι και η επιδότηση να πούμε εμεί. παραμένουμε στην υπόσχεση για 80% ή μπορούμε να έχουμε την κάλυψη του 100%. Βέβαια, είναι αρκετά νωρί ακόμη γι' αυτό, αλλά αν έχουμε κάποια εξέλιξη γι' αυτό. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι δωρεάν. Δωρεάν και ναι, στο δηλαδή, 100% έχουμε... λοιπόν. Έτσι πιστεύω. Ε, ο... Παρ' όλα αυτά, επίση είναι άλλων ε, ανθρώπων ναι. και αρμοδίων έτσι, στην, ε, να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα. Για το αποχαιρετευτικό κεφαλαρίου ρωτάει εδώ ο φίλο μα από το κεφαλάρι προφανώ. Ναι. Αν θα αναπληρωθεί, αναπληρωθεί, αν θα δεν καταλαβαίνω ακριβώ την ερώτηση. Αν υπάρχει, θα... αν υπάρχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο, σίγουρα έχει επιληφθεί το θέμα η ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ έτσι κι αλλιώ ε, είναι, θα έλεγα, έτσι, πρωτοστατή σε εργασίε και αποκαταστάσει γενικά παντού. Επίση, θέλω να του ευχαριστήσω του ανθρώπου εκεί. Βέβαια, ευχαριστώντα όλου του υπαλλήλου του Δήμου και όλε τι υπηρεσίε, είναι μέσα και η ΔΕΙΑΚ αλλά γίνεται σημαντικό έργο από την συγκεκριμένη εταιρεία και έργα τα οποία θα τα αναλύσουμε στον απολογισμό μας, έργα τα οποία γίνονται για πρώτη φορά στον Δήμο Καστοριά. Στην Κορυσσό έχουν μείνει κάποια κομμάτια που δεν έχουν στρωθεί. Θα γίνουν τώρα ή θα πάνε για άνοιξη, ρωτά εδώ το μήνυμα. Δεν θα γίνουν τώρα σίγουρα, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια πάντα. Ένα έργο το οποίο μα άφησε προβληματικό ο συγκεκριμένο εργολάβο, με τον οποίο ήρθαμε πάρα πολλέ φορέ σε αντιπαράθεση. Έναν εργολάβο τον οποίο βρήκαμε, δεν επιλέξαμε εμεί. Ένα εργολάβο που θα ήταν αντίστοιχο αυτού που θα έκανε το έργο στην Καστοριά και γι' αυτό τον λόγο τον βγάλαμε έκτοτο. Ε, καλός ή κακός, κακός λέω εγώ, άφησε ένα έργο ε, χωρίς να, το, να κάνει τις αποκαταστάσεις έτσι όπως πρέπει και κληθήκαμε εμείς ως ε, Δημοτική Αρχή να κάνουμε τις αποκαταστάσεις και μάλιστα με κίνδυνο διότι κάναμε αποκαταστάσει ένα έργο το οποίο δεν έχουμε παραλάβει ακόμη αλλά επειδή θα το ξαναπώ για τρίτη φορά σήμερα προέχει για μας η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας ε, καταφέραμε, θα έλεγα, να εξασφαλίσουμε ένα ποσό ώστε να γίνουν αυτέ οι αποκαταστάσει που έγιναν στην Καστοριά και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πρέπει να είναι ε, στο 90% θα έλεγα ικανοποιημένοι οι κάτοικοι τη συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίοι για δύο χρόνια ε, κατανοώ την αγανάκτησή του ε, πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα. Συστή. Απλά πρέπει να ναι. ξέρουν όλοι και να κατανοούν και να καταλαβαίνουν ότι ε, δυστυχώς χρειάζονται κάποιες διαδικασίες ε, στο δημόσιο. Άλλο μήνυμα μα λέει εδώ ότι στου Αγίου Παντέ έχουν κόψει το δρόμο και έχουμε σε κατέψει τα αυτοκίνητά μα, Δημάρχε. Από τι εργασίε του φυσικού αερίου. Του φυσικού αερίου, λογικά. Ε, το απαντήσαμε νομίζω. Το απαντήσαμε αυτό. Αυτό. νομίζω στο πρώτο ναι. μέρο. Οι αποκαταστάσει είναι ευθύνη τη εταιρεία και πρέπει να γίνονται σωστά. Ε, και μάλιστα δεν πρέπει να επεκταθεί αυτό το κακό και αλλού. Δηλαδή, φαίνεται ότι κάθε γειτονιά πια θα έχει το δικό τη πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη Η άμεση περιοχή, αποκατάσταση πρέπει να είναι κανόνα. Πάντω, να πούμε ότι έχουμε κάνει λίγο την διάνοιξη του δρόμου και έχουμε κατασκευάσει ένα πεζοδρόμιο για, την εξ, για πρώτη φορά επίση. Δεν είχε ποτέ πεζοδρόμιο η συγκεκριμένη περιοχή για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Επί τη οδού καρατά σου λέει το μήνυμα, το δόστομα είναι με πέτρα και με την πάροδο του χρόνου έχουν χαλάσει τα πάντα. Είναι μεγάλη ανάγκη να φτιαχτεί. Ωραία. Στο πρόγραμμα και αυτό, στο τεχνικό μα πρόγραμμα. Αν θέλετε, κρατήστε και μερικέ σημειώσει για ορισμένε πιο θα λέγαμε, τοπικές, τοπικά προβλήματα γειτονιών. Ναι. Ε, κυρία Κατερίνα Σπύρου, μα έστειλε μήνυμα. Ναι. Πώς Πώ ακριβώ ρωτάει τον Δήμαρχο, ο κορονοϊό σταμάτησε τα έργα. Δεν είπα ότι ο κορονοϊό σταμάτησε τα έργα. Ε, εγώ είπα ότι μέσα σε αυτό το διάστημα των τριών ετών είχαμε και το αναπάντεχο αυτό της, ε, της νόσησης πολλών του COVID και μάλιστα είπα ότι αυτό δεν μας εμπόδισε ώστε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία θα παρουσιάσουμε στον απολογισμό μας. Και μάλιστα το επισήμανα αυτό, ότι ο κορονοϊός στην ουσία δεν μας στέρισε τη δυνατότητα ώστε να τρέξουμε να, να κάνουμε καθόδους στην Αθήνα, να εντάξουμε όλα τα, τα έργα μέσα, όλες τις ε, μελέτες σε προγράμματα. Ε, αυτό που έτσι ε, προβλημάτισε ή λίγο τη διαδικασία, είπα ότι, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τι λέω, πάντα είπα ότι ε, ε μέσω COVID πολλοί από τους υπαλλήλους μας είχαν νοσήσει με αποτελεσμά να μην είναι στις και το ίδιο συνέβη όχι μόνο στο Δήμο Καστοριάς, αλλά σε όλες τις υπηρεσίες των Υπουργείων κλπ. κλπ με αποτέλεσμα να μην ε, τρέχουν οι διαδικασίες έτσι όπως θα έτρεχαν κάτω από φυσιολογικές ηθίκες. Αλλά προ Θεού δεν, ε, δεν υπήρχε καθυστέρηση. Γενικά δεν υπήρχε καθυστέρηση. Δηλαδή και ο COVID να είχε πάλι με την ίδια ε, χρονική έτσι, διαδικασία θα γινόταν τα έργα, διότι ανέλησα πριν να μην επαναλαμβανόμαστε ότι ένα έργο από την αρχή, από την μελέτη μέχρι την υπογραφή της σύμβασης είναι μια χρονοβόρος διαδικασία. Τώρα μια και έστειλε το μήνυμα η κυρία Σπύρου και προχθές έγινε μια <coughs> παράθεση στο Δημοτικό Συμβουλίο και με τον κύριο Ζήση για το σπαστήρα του λατομείου. <coughs> Θέλετε να δώσετε και εσεί τη δική σα ερμηνεία γι' αυτό εξήγηση για το μίστομα. Ναι, δεν ήθελα να κάνω παρέμβαση και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, ήταν ένα εσωτερικό θέμα. Ε, παρόλα αυτά να πω ότι ο σπαστήρα ε, ανήκει μέσα στο χώρο του λατομείου. Είναι ένα μεγάλο μηχάνημα. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο χωρί αυτό δεν λειτουργεί το λατομείο. Άρα εξυπακούεται, θα έλεγα, και είναι αυτονόητο ότι όταν νοικιάζει το λατομείο, στην ουσία νοικιάζει και το σπαστήρα. Είναι κύριε Ρανθούλη, εσεί, αν θέλετε εδώ πέρα να νοικιάσετε το στούντιό σα, έτσι όπω είναι το στούντιο, και να λέτε ότι για τα μηχανήματα και για την κονσόλα θα ζητήσετε άλλο ενίκιο. Ή μπορεί να το πάρει κάποιον, να το νοικιάσετε σε κάποιον άλλον. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό ο ανάδοχο έγινε με διαγωνισμό, έγινε δημοπράτηση, με όλε τι νόμιμε διαδικασίε. Αυτό λοιπόν που βγήκε ανάδοχο και πήρε το λατομείο, σίγουρα θα έχει αυτά τα μηχανήματα. Και μην σα πω ότι η ενοικίαση του σπαστήρα επιπλέον είναι κέρδο για μα. Είναι οι λόγοι που εξήγησε ο κ. Ζήσης ότι θα ανακατασκευαστεί ουσιαστικά με ένα ποσό 20-25 χιλιάδων. εντάξει, 20, αυτό, ε, εντάξει δεν είναι, όχι, όχι, πάνω σε αυτό, αλλά ε, θεωρώ και πάλι ότι είναι αυτονόητο ότι όταν νοικιάζει ένα λατομείο, νοικιάζει και το μηχάνημα μέσα στην ουσία. Πώ θα λειτουργήσει το λατομείο. Ε, δηλαδή, θα μπορούσε να το νοικιάσει, υπήρχε περίπτωση ο σπαστήρα να νοικιαστεί σε κάποιον άλλον. Πάμε τώρα στο επόμενο. Από Βασιλιάδα και πάλι. «Ξύλα πότε θα πάρουμε» ρωτάει εδώ. Και είναι ένα γενικότερο λοιπόν, θέμα τώρα των χωριών μας. Ναι. Ε, για τα ξύλα. Ε, και μου δίνετε την ευκαιρία επίσης να, να πω και κάποια άλλα, που, κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα θέματα που είναι εκτός των αρμοδιότητων του Δήμου Καστοριάς, παρόλα αυτά θεωρούν κάποιοι ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνο. Για τα ξύλα λοιπόν, ο Δήμος δεν έχει ουδέμια αρμοδιότητα ή δεν, μπορεί, δεν πρέπει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο. Αυτό που πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος και το κάνει με πολύ καλό τρόπο είναι να διευκολύνει τους συμπολίτε μας ανοίγοντας αγροτικούς δρόμους, ανοίγοντας περιοχές ώστε να προποθευτούν τα ξύλα που ανήκουν στη διεύθυνση δασών. Και οι αγροτικοί δρόμοι που χρειάζονται διάνοιξη είναι αρμοδιότητα τη διεύθυνση δασών. Ο Δήμος δεν έχει ουδεμία σχέση, επαναλαμβάνω, το τονίζω και το επισημένο. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμω, θέλοντα εμεί να διευκολύνουμε, ξαναλέω, του πολίτε μα και του προέδρου των τοπικών, κάνουμε διάνοιξη αυτού του δρόμου για να εξυπηρετήσουμε τι ανάγκε. Το ίδιο θέλω να πω, κύριε Νατσούλη, με αφορμή και δεν ξέρω αν υπάρχει και ερώτηση που μου δίνεται τώρα, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου, θέλω να πω ότι ακούμε συχνά πυκνά για τη λίμνη τη Καστοριά. Η ναι. λίμνη ναι. δεν ανήκει στον Δήμο τη Καστοριά. Η λίμνη ανήκει στον φορέα. Ε, και βέβαια αρμοδιότητα στη Λίμνη έχει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Παρόλα αυτά, εμείς αυτά τα τρία χρόνια ανακατασκευάσαμε το πολυμηχάνημα της ε, Λίμνης που ήταν στον κάδο απορριμμάτων. Το κάναμε υπερσύγχρονο, το κάναμε καινούριο για να καθαρίσουμε, γιατί έχουμε και ευαισθησίε. Δεν μένουμε μόνο δηλαδή στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Έχουμε και ευαισθησίε και έχουμε και υποχρέωση, θα έλεγα, Έχοντα δεν έχοντα αρμοδιότητε να κάνουμε και κάποια πράγματα επιπλέον και των υποχρεώσεων μα αλλά και των δυνατότητών μα. Ανακατασκευάσαμε λοιπόν το μηχανήμα. Καθαρίστηκε η λίμνη κάθε χρόνο. Δώσαμε μεροκάματα σε ανθρώπου με βάρκα ώστε να πάρουν και τα απορρίμματα που είναι μέσα από τη λίμνη για να μην δημιουργούν πρόβλημα και αισθητικό, αλλά και θέμα υγεία και επαναλαμβάνω τονίζω και επισημενω ξανά η λίμνη δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Καστοριάς να το καταλάβουν κάποιοι ε, περίεργοι θα έλεγα η ύποπτοι, ε, ενώ το ξέρουν ε, ρίχνουν το βάρος όλο στο στον Δήμο Καστοριάς δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα ε, επισημένω ότι και για το Καστουλιάς, καινούργιο μηχάνημα τη καινούργιο έγινε, μηχάνημα, το οποίο δεν είναι του Δήμου δεν το καινούργιο δήμου, μηχάνημα, είναι στις περιφέρειες και αυτό. Ναι, αλλού, το οποίο δεν αυτοί αυτοί είναι από έχω να το δω και, και, και καιρό. Έχοντας ξαναλέω τις ευαισθησίες, εμείς θα λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι άλλων υπηρεσιών αρμοδιότητα για το που έχουν τα τραπεζοκαθίσματα, για το αν παίζουν μουσική, για το αν παίζουν δυνατά τη μουσική. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμο, επειδή εκδίδει την άδεια κάθε χρόνο, είναι αυτός που βγάζει τις, ε, τα, το πρόστιμο, το βεβαιωμένο πρόστιμο, που έρχεται όμω από την άλλη υπηρεσία, από άλλη υπηρεσία. Δηλαδή, στην ουσία, ο Δήμο λειτουργεί ω εκτελεστικό όργανο. Δεν έχει όμω καμία αρμοδιότητα ούτε για το πρόστιμο, ούτε για το αν παίζει δυνατά η μουσική, ούτε για το αν η καρέκλα είναι δίπλα στη λίμνη ή είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Επίση παρεξηγημένη ε, περίπτωση αυτή. Για το κλάδεμα των δέντρων. Τώρα προφανώ, ναι. χωρί να ξέρω τι ε, τις ερωτήσει, απαντάω γιατί τα είχα σημειωμένα όλα αυτά και κάποια στιγμή ήθελα να τα πω. Για να μάθει επιτέλου ο κόσμο. Για κόσμος, το κλάδεμα των δέντρων δεν για να μάθει ο κόσμος, ποια είναι η αρμοδιότητα του Δήμου. Φωνάζουν για τα δέντρα. Πάρα πολλοί συμπολίτε μα και έχουν και δίκιο. Για να κόψουμε ή να κλαδέψουμε. Τελευταία ένα φορά οποιοδήποτε... που ασχοληθήκαμε αυτό ήταν η περίπτωση του γηπέδου. Ναι, ένα οποιοδήποτε δέντρο πρέπει να πάρουμε φορα τη Διεύθυνση Δασών. Η Διεύθυνση Δασών ε, και η Διεύθυνση Περιβάλλοντο μα δίνουν την έγκριση και μάλιστα με. Ε, 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 με επίβλεψη που κάνουν, με έλεγχο που κάνουν, με αυτοψία που κάνουν για να δουν αν ένα δέντρο είναι άρρωστο ή είναι έτοιμο να, να πέσει και έχουμε δει και έχουμε γίνει τες μάρτυρες τόσων πολλών περιπτώσεων που έπεσαν δέντρα ή κόπηκαν, έσπασαν κλαδιά και δημιούργησαν προβλήματα. Στις αποζημιώσεις όμως των συγκεκριμένων είναι υπεύθυνο ο Δήμος. Ο Δήμος δηλαδή δίνει τις αποζημιώσεις. Ε, μ... Δεν ξέρω να τι πάω στα επόμενα, ναι. μισό λεπτάκι. Έχουμε ερώτηση για, δηλαδή τις... για όλα αυτά Για τα βυζαντινά τείχη Κριθήκαμε για τα βυζαντινά τείχη δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ότι δεν κάνουμε τίποτα για τα βυζαντινά τείχη για το Μενδρεσέ και για τα... Και όλα τα άλλα τα, τα μνημεία τα οποία ανήκουν στην εφορία αρχαιοτήτων. Δηλαδή, απολογούμαστε για αυτά που έχουμε αρμοδιότητε και καλούμαστε να απολογηθούμε για αυτά που δεν έχουμε ουδεμία αρμοδιότητα. Καλά θα κάνουν οι κακοπροαίρετοι, θα έλεγα να, να μάθουν, να διαβάσουν, να δουν πού ανήκει το κάθε τι και να απευθύνονται εκεί. Για επεκτάσει οικισμών, αν έχετε κάτι υπόψη σα, λέει εδώ φίλο από το τυχό και προφανώ ναι. ενδιαφέρεται για το τυχό Ναι. Ε, θα υπάρξουν επεκτάσει οικισμών. Ε, επέκταση του ενώ, σχεδίου με το πόλεως, ενώ, πόλεως, ναι, ναι, ναι είναι σε διαβούλευση ε, θα υπάρξουν ε, σύντομα επίσης ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο, για το νέο πολεοδομικό Ασφαλτόστρωση γράμμου λέει άλλο εδώ φίλο. Ειδικά η γράμμου είναι. Μάλλον... Υγράμου, να πω ότι. Είναι νούμερο είπα, ένα είπα, θέμα. Είπα, δεν θα σα πω σημεία, αλλά η γράμμου είναι το πρώτο σημείο που θα γίνει ασφαλτό το, το πρώτο σημείο θα είναι η γράμμου. Ναι. Πλημύρισαν τα σπίτια μα. Θα τις... γίνει σχεδόν ολόκληρη. Πλημμύρισαν τα σπίτια μα από τι τρύπε του αγωγού στον λέει άλλο μήνυμα. Ναι. Είναι το γνωστό το θέμα ξέρω, Το γνωρίζω και εγώ έχω δεχτεί μηνύματα. γι' αυτό το λόγο αλλά το έχουμε απαντήσει ε, Δυστυχώ δεν μπορεί ο Δήμο να κάνει τίποτα απολύτω. Δεν έχει τη δικαιοδοσία. παρόλα αυτά, είπα: Αν συνεχίσει αυτή η κακοτεχνία, θα προβούμε σε άλλα μέτρα. Εσόδο τη πόλη και Θεοσκότεινα, κάτι να γίνει. Εδώ να το συνδυάσουμε με μια ακόμη ερώτηση που αφορά τον δρόμο και ποιο θα είναι ο χαρακτηρισμό του. Ε, γιατί εδώ έχουν αναφερθεί διάφορα πράγματα, το τι πρέπει να γίνει σε αυτό, για να έχουμε μια αναβάθμιση, υποβάθμιση μέσα τη αναβάθμιση, ε, Εννοείται μιλάμε για τον δρόμο, για τον δρόμο ο... Καστο... Πηλού Καστο... 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 Καστοριά. Ναι. Ξέρετε ναι. ότι αυτό ο δρόμο ανοίξει στην ε, περιφέρεια. Ε, άρα για, την, ε, για το ότι είναι σκοτεινή η συγκεκριμένη περιοχή, για Έχουμε για χρόνια τώρα πια Για αρκετέ φορέ στην ναι. περιφέρεια. Η εκτίμηση μου και η, με, με αυτά που έχω πληροφορηθεί και έχω ενημερωθεί από κάποιου αρμόδιου. Είναι ότι ο συγκεκριμένο δρόμο είναι επαρχιακή οδό. Ναι. Νομίζω τα στοιχεία που υπάρχουν ε, τείνουν να συνηγορήσουν έτσι ότι ο δρόμο είναι επαρχιακός, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι ε, άλλη ε, αρχή ε, αρμοδιότητα. Mm -hmm. Δεν το... έχει καμία σχέση δηλαδή ο Δήμο Καστοριά. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε εδώ ένα μήνυμα που λέει η αίτηση στο Δήμο. Ε, μας στέλνει το μήνυμα ο κ. Αντωνόπουλος. Η αίτηση στο Δήμο έγινε 1 Δεκάτου του 2021 για ασφαλτόστρωση σε κομμάτι του δρόμου που οδηγεί στην είσοδο των πολυκατοικίων στη 30 άτομα. Ο δρόμο είναι χωματόδρομο, δεν στρώθηκε άσφαλτο. Προπολογισμό 4.873. Πού ακριβώ είναι, έχει και την οδό. Είναι στην οδό ψαρών. Είναι, αφορά την περιοχή δίπλα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σημειώστε το λίγο να το δείτε, γιατί πέρασε λέει ένα ακριβώ χρόνο και δεν έγινε κάτι ακόμη. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάτω από το δρόμο εγώ, δίκτυο ίδρυυση. Εγώ θα έλεγα ότι πέρασαν 15 χρόνια και δεν έγινε τίποτα. Οπότε δείτε <laughs> λίγο Όχι γιατί, χρόνος, γιατί. αλλά αν έχω καταλάβει. Ζητεί σωστά, ο άνθρωπο να στρωθεί άσφαλτο, αν μπορείτε αν, και φέτο. Αν, αν έχω καταλάβει σωστά, αν είναι ο δρόμο. τώρα να μην κάνουμε και διαφήμιση, Κατά, κατάλαβα περίπου είναι. Ε, είναι στον προγραμματισμό για να στρωθεί. Είναι χωματόδρομο, είναι περίπου είναι, 35 είναι, μέτρα. Ε, κατάλαβα ποιο είναι, είναι ναι. στο πρόγραμμα για να ανασφαλιστρωθεί άμεσα. Ναι. Ο αντιδήμαρχο, ο κύριο Αλβαρίνα, μου έφερε μια λίστα τη ε, προχθές προχθέ και ήταν μέσα και αυτό ο δρόμο. Χωρί να ξέρω τι να δω, απλά αναφέραμε πίσω ένα κατάστημα, ένα εμπορικό κατάστημα. Όπω είπα, για να μην κάνουμε διαφήμιση, αν κατάλαβα σωστά, είναι εκεί. Μάλιστα. Χθε, λέει ο κύριο Κασαπίδη, ανέφερε κάτι για νέα ΒΠΕ στο, αργ... στο δυσπηλιο. Είναι ενημέρωτο ο Δήμαρχο. Καλύφθηκε η παλιά. Όχι. Δεν είμαι ενημένο. Δεν το ξέρω αλλά... καθόλου το θέμα να πω κι εγώ. Ε, βιπε έχουμε. Μήπω πάμε και για νέα Βιπε μήπω σε όλο δεν, ξέρω, δεν υπάρχει λόγος, Μακάρι να κλείσει ο χώρο εκεί ε, και εντάξει, να. Έτσι, να υπάρξει ανάγκη. Αλλά δεν υπάρχει. <laughs> αλλά μάλισο, δεν βλέπω να ναι. έχει κλείσει. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την παλιά. Δεν υπάρχει γιατί ακόμα εκεί τα ενίκια νομίζω είναι αρκετά ακριβά. Δεν νομίζω, και η αγορά τη γη εκεί. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τον δρόμο λοιπόν δυσπιλιού, γίνεται και μια συζήτηση. σω στο επόμενο διάστημα να έχουμε και κάποιε πρωτοβουλίες και νομοθετικές, θα λέγαμε, εξελίξεις. Υπάρχει θέση του Δήμου γι' αυτό, κύριε Κορεντσίδη. Ε, για το συγκεκριμένο δρόμο που μιλήσαμε πριν, ναι. νομίζω έχει πάρει μια πρωτοβουλία ο βουλευτής, ο κ. Ζηγαλάγιας, έχω επικοινωνήσει και μαζί του. Ε, όπως σας είπα, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Καστοριάς. Απλά σας λέω την εκτίμησή μου ότι και με τα στοιχεία που έχω, από αυτά που έχω πληροφορηθεί, ότι είναι επαρχιακή οδό. Ε, από Καλά, τη στιγμή που έκτηρις. παίρνει πρωτοβουλίε λοιπόν, για αυτό το δρόμο ο κ. Τζικαλάκη, καλό θα ήταν προφανώ και την επόμενη εβδομάδα να τι γνωρίζουμε όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε για να δούμε σε ποια κατεύθυνση είναι, είναι θα κινηθούν. Είναι δρόμο τη περιφέρεια, περιφέρεια δυτική Μακεδονία. Έχει πάρει την πρωτοβουλία ο, ο... τοπικό βουλευτή. Ε, από εκεί και πέρα, εμεί παρακολουθούμε. Και ελπίζουμε να γίνει ένα δρόμο όπω πρέπει να γίνει είναι. μια είσοδο πόλη, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, τουλάχιστον από εκείνο το κομμάτι. Μάλιστα, λοιπόν, Δήμαρχε, επειδή, νομίζω ότι. Επειδή αναφέρεται τον κύριο Κασαπίδη, ναι. μου έχει διαφύγει. Είχαμε χθε μία συνάντηση μετά, την, μετά το συλλαλητήριο. Ε, και να πω, επειδή ανέφερα πάρα πολλά χωριά, λίγο να... θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για του κατοίκου τη κλεισούρα. Γιατί η συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Κασαπίδη ήταν αποκλειστικά για την, ε, ε, για την κλεισούρα μα, για την μαρτυρική κλεισούρα, για την οποία έχουμε σχέδια αρκετά. Και ένα από αυτά είναι η μελέτη της πλατεία, πλατείας, γιατί είναι ίσως το μόνο χωριό που δεν έχει πλατεία. Η μελέτη της πλατείας της Κλεισούρας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, είναι και προσωπική επιτιμία του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Κασαπίδη. Τη μελέτη λοιπόν αυτή θα την έχουμε μέχρι τις 20-25 Οκτωβρίου, θα την έχουμε έτοιμη οπότε δέχτηκε ο περιφερειάρχης εχθές να πάμε τη μελέτη και να την χρηματοδοτήσει ένα έργο το οποίο θα γίνει ε, άμεσα δηλαδή θα γίνει και θα ξεκινήσει και θα τελειώσει επίσης για τη κλεισούρα αυτό που, ε, που έχω στο πρόγραμμα είναι την ε, ε, μια μελέτη επίσης στην περιφέρεια για, το, για μουσείο ολοκαυτώματο, για δημιουργία μουσείου ολοκαυτώματο στο παλιό σχολείο της κλεισούρας ε, αναφέρθηκα και την ε, χαρακτήρισα τη μαρτυρική κλεισούρα. Ε, βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως είναι τα Καλάβρητα, όπως είναι και άλλες περιοχές, κάθε χρόνο που γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται εκδηλώσεις που ε, προσελκύουν τα βλέμματα όλων των ε, πολιτικών και πολιτιακών αρχών της, ε, της Ελλάδος. Κάτι παρόμοιο θέλουμε να κάνουμε στην κλισούρα, γιατί και το, και το δικαιούται και το αξίζει και έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε. Άρα, δημιουργία μουσείου ολοκαυτώματος στην κλισούρα ε, και η μελέτη της πλατείας η οποία είναι άμεσα, δηλαδή σε, ε, εντός του μήνα του Οκτωβρίου, θα δοθεί στην περιφέρεια, στην Αχρηματοδοχή... Είναι και, και παραπονιάρη ο κύριο εκεί... Το... Τι να κάνουμε τώρα. Ε, εντάξει, με τον κύριο Γκόκα, όπω και με όλου του προέδρου, έχουμε ναι. άριστη συνεργασία. Ε, ο Κύριος Γόγας όπως και οι υπόλοιποι θα πω που συνεργαζόμαστε πονάει το χωριό του πονάει την κοινότητα τι να κάνουμε τα χωριά μας τα ε, πονάμε ε, υπερβάλλει και αυτός ε, αυτόν Σα έστειλε μήνυμα, Αλλά Και όχι μόνο σήμερα, πρέπει να πω. όχι μόνο σήμερα. Ό,τι ζητάει, το ζητάει για το καλό του χωριού. Για το καλό τη κοινότητα. Και μάλιστα βοηθάει και σε άλλε καταστάσει και περιπτώσει. Λοιπόν, περιμένουμε. Τα μηνύματα συνεχώ έρχονται. Νομίζω ότι όμω τα διαβάσαμε όλα. Δεν νομίζω να αφήσαμε κάποιο αναπάντητο. Ε, τα περισσότερα μηνύματα ήταν για τις ασφαλτοστρώσεις αλλά και για τα έργα του ΤΑΠ όπως καταλαβαίνετε κύριε ε, Αυτά είναι τα δύο κορυφαία από ό,τι καταλαβαίνω Και για τα φώτα είπα χαλού... ότι του χρόνου τέτοιο καιρό λογικά θα έχει αντικατασταθεί ο φωτισμός της πόλης ε, ε, Ξέχασα να αναφέρω ότι ε, το ίδιο πρόγραμμα έχουμε και για άλλες δύο δημοτικές ενότητες τη Δημοτική Ενότητα Μακεδνών για τα οποία είχαμε, είχαμε ετοιμότητα Δημοτική ενότητα Μακεδονών και Δημοτική ενότητα Αγίου Νοναρχήρων, όπου επίση θα αντικατασταθεί ο φωτισμό. Ε, γνωρίζω ότι τα προβλήματα, ξαναλέω, επαναλαμβάνω ότι είμαι άνθρωπο τη πόλη, είμαι άνθρωπο που κυκλοφορώ, είμαι άνθρωπο που βιώνω κι εγώ, γιατί ε, εδώ κατοικώ από τότε που γεννήθηκα εδώ κατοικούν οι γονείς μου, εδώ κατοικεί η οικογένειά μου. Ε, οπότε κατανοώ πλήρω τα προβλήματα που υπάρχουν και εντό τη πόλη αλλά και με τι επισκέψει που κάνω στα χωριά και τη περιφέρεια. Σίγουρα είναι οι ασφαλτοστρώσει. Να είναι σίγουροι οι συμπολίτε μα ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα στο 2023 η Καστοριά θα είναι εργοτάξιο. Όχι προεκλογικά, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί έπρεπε να υπάρξει αυτό ο χρόνο να γίνουν οι μελέτε, να ενταχθούν, να μην τα ξαναλέμε. Ε, περνάει ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Άλλωστε το βιώνουμε όλοι από τα τελευταία χρόνια έτσι, της ε, δημοτικών αρχών. εκ των πραγμάτων χρονιά. θα είναι έτσι και αλλιώς μια προεκλογική χρονιά. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Αυτή είναι η χρονιά, η προεκλογική έτσι, δεν είναι. Από τη στιγμή που είμαστε, ξαναλέω και το τονίζω και αυτό. Ε, το του χρόνου τέτοια εποχή νομίζω ε, τότε, τότε. θα, έχει, έχει, θα, έχει εκλογές. Θα έχει εκλογές, ναι. Αλλά το ξαναλέω και το τονίζω. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε στην πόλη της Καστοριάς. Εδώ ζούμε, εδώ βλέπουμε τα προβλήματα, τα κατανοούμε, κατανοούμε τον κόσμο. Δεν ήρθαμε ούτε από αλλού, ούτε ουρανοκατέβατοι είμαστε. Άρα είναι όλα τα προβλήματα κατανοητά και τα προβλήματα αυτά που ζητούν επίλυση θα την βρουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το λέτε γενικά, το λέτε ως μήνυμα, το τελευταίο. Όχι, είναι, αναφέρω ένα γεγονός. Μάλιστα. Ναι. Ε, Κύριε Γκορατζίδη, εμεί σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σα αρχικά, γιατί ήσασταν εδώ από τι 11.30. Φτάσαμε λοιπόν και κλείσαμε το δύο ώρο. Να ξέρετε ε, ότι και εγώ είμαι ικανοποιημένο από αυτήν την ε, συνέντευξη. Είμαι ικανοποιημένο γιατί ε, δίνουμε. τη δυνατότητα στον κόσμο στον να κόσμο. ρωτήσει. Αυτό μα αρέσει ε, πάρα πολύ ε, μα. Και χαιρόμαστε να κάθε ερώτηση που γίνεται να έχει και την απάντηση που μπορεί και να ικανοποιήσει τον κόσμο που τηλεφωνεί ή στέλνει μήνυμα για να κάνει την ερώτηση. Απλά είπαμε δεν γίνονται θαύματα. Θέλουμε να, γίνουμε, γίνονται. έτσι. να γίνονται έτσι ε, οι συζητήσει. Σα ευχαριστούμε Εγώ πάρα Εγώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Νατσουλή. Καλή σα ημέρα. Να είστε καλά, Τα ξαναλέμε με την πρώτη ευκαιρία. Μένουμε ασφαλεί και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένε 936 το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.